Λέμε τον πόνο μας εδώ, να δούμε πότε θα βρεθεί η λύση, αλλά τίποτα. Για DSL λέμε, για VDSL. Καλησπέρα παιδιά και καλό μήνα λοιπόν. Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου και στα μικρόφωνα του webcast του Game Over είναι ο κύριος Γιάννης Τσιτσέλης. Καλησπέρα σε όλους. Ο κύριος Σάβας Καζαντζίδης. Καλησπέρα. Ο κύριος Νίκος Πλωμαριτέλης. Καλησπέρα παιδιά. Και ο κύριος Χρήστος Λιάπης. Καλησπέρα από εδώ και καιρό... καλό μήνα. Και καλό μήνα. Έτσι. Μετά από καιρό ο Χριστός είναι στην παρέα μας. Ναι. Λοιπόν, δεν είσαι μόνος λέει Καλύφα και εγώ θέλω VDSL. Μου ήρθε ένα πάρα πολύ ευχάριστο μήνυμα από... Κάτσε να δω λιγάκι ποιος είναι, ο φίλος να μην τον αδικήσω. Από τον... ποιον ήταν έργα μου το... Ο Βασιλείου. Username Βασιλείου εννοώ, που είχε για avatar έναν Sonic. Και μου στείλε ένα link... από το Facebook του Δήμου Περιστερίου, τώρα είναι του Δήμαρχου του Περιστερίου, που έβαλε φωτογραφίες, ανακοίνωση του Δημάρχου, ότι, και έχει μια φωτογραφία ωραία μεγάλη με τα καφάο του ΟΤΕ, ότι στην πόλη μας, στο Περιστέρι, εγώ δεν είμαι Περιστέρι, είμαι Γάλεο, αλλά είμαι πολύ κοντά, αρχίζουν και μπαίνουν γραμμές VDSL κλπ. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Κάτι είπα να γίνει. Λέγαμε εδώ με τα παιδιά τώρα μέσα για κάτι εταιρείες με καλωδιακά που καλύπτουν μόνο μικρά τμήματα των δύο μεγάλων πόλεων. Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρε Γιώργο, δεν ξέρω. Έχω να τύπωση ότι στην Ελλάδα είμαστε μόνιμα κολλημένοι σε μια φάση που κάτι πάει να γίνει γενικά. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί είμαστε μόνη χώρα που πριν υλοποιήσουμε ένα έργο έχουμε φτιάξει 10 φορείς που το διαχειρίζονται. Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εταιρείες εδώ στην Αθήνα, είναι μια η οποία φέρνει καλωδιακή μέχρι το σπίτι, καλύπτει μόνο ένα μικρό κομμάτι εκεί κάπου στο κέντρο προς τα πάνω και λίγο βόρεια προάστια κτλ. Τίποτα, νέκρα για την ώρα, τουλάχιστον εδώ στη δική μου περιοχή. Επάνω στο Τσοτήλι στην Κοζάνη, Σάβα, βάζουν, είπες καλώδια, έτσι. Ναι, αλλά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά συνδέσεις. Δεν έχω ιδέα. Ναι, γιατί το άλλο θέμα, Γιώργο, είναι ότι μπορεί να γίνει το δίκτυο, να αλλάχτεί και η καμπίνα, όπως είπες αυτό τώρα στο Περιστέρι, αλλά κάθε καμπίνα για να ενεργοποιηθεί μπορεί να πάρει από 3-6 μήνες. Δεν είναι δηλαδή ότι μπαίνει και την άλλη μέρα σηκώνουμε το διακόπτη και δουλεύει. Ναι. Πρέπει να περάσει, ας πούμε, από... τι Σουηδία γίναμε τώρα, τι δεν κατάλαβα να πούμε. Από τη μια μέρα στην άλλη μου θες και VDSL. Ναι. Άλιστα. Εσύ, Νίκο. Πάντως, μία φίλη μου που έβαλε, γιατί στην γειτονιά της μπήκε μάλλον, κάποιος από το τέπερμαν εκεί και το πρόθεσαν παραπάνω, κατέβαζε με 5,7 το και μου πέσανε τα μυαλά κάτω, τα δόντια και τα λίγα μαλλιά που έχω στο κεφάλι μου πέσανε. 5,7 σε 50. Η Peggy Sava, 5,7 ταχύτητα. 5,7 έχει, για να παίζει MMO, θα με τρελάνει. Τίποτα. Το πρόβλημα δεν είναι το download. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Βέβαια, όσο πιο πολύ έχει, τόσο καλύτερα. Αλίμονο. Τουλάχιστον για μας εδώ, για ως Game Over που μας ενδιαφέρουν οι εκπομπές, τα streams κτλ. Το upload είναι η ζημιά, ρε παιδιά. Το upload είναι. Θέλουμε ένα καλό upload, να κάνουμε τα stream μας, να παίζουμε. Α, το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, παίξαμε κάποιες ώρες με το Σάβα The Division, την Beta, για την οποία θα μιλήσουμε βέβαια στην πορεία περισσότερο. Yeah. Πριν τη διακοπή αυτή τη μικρή, που αναλαμβάνω, δεν ήταν λόγω της ADSL, έπεσε το Vox και έπεσε όλο το σύστημα. Λέγαμε για τις συνδέσεις και ποιος μιλούσε, ρε παιδιά, ποιον διακόψε αυτή η πτώση. Ο Νίκος νομίζω μιλούσε. Δεν έλεγα κάτι σπουδαίο. Α, για το MMO. Όχι, έλεγα, συγγνώμη. Έλεγα ότι το πρόβλημα. Μπράβο, ναι, το upload, Γιάννη, ναι. Το πρόβλημα λοιπόν. Στη δική μας δηλαδή. Εγώ μιλούσα βασικά. Ναι. Το πρόβλημα στη δική μας περίπτωση τουλάχιστον. Που μας ενδιαφέρει να κάνουμε τα stream μας, να κάνουμε περισσότερα βίντεο, gameplay videos να ανεβάζουμε κτλ. Είναι το upload. Είναι τεράστια ταλαιπωρία, παιδιά. Καλά, για streaming είναι ανέφικτο. Έτσι. Έχετε δει που έχουμε δοκιμάσει. Να βγάλουμε από οικίες, από τη δική μου τουλάχιστον. Ναι, και δεν βλέπετε. Δεν είναι χάλια η ποιότητα. Έχουμε στο γραφείο VDSL, έχουμε κάνει streams από εκεί. Θα ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε. Είναι λόγω δυσκολιών γενικότερα. Η απόσταση και οι ώρες που τα κάναμε τα streams και δεν μπορούμε να τα κάνουμε εύκολα από το γραφείο που έχουμε VDSL. Αλλά αυτή την ευκολία του είμαι σπίτι, παίζω, πατάω το κουμπάκι και αυτό που κάνω εκείνη την ώρα το βλέπετε κι εσείς.
δεν μπορείς να το έχεις με ADSL. Και λέγα για την beta του Division, Σάβα, που παίξαμε το Σαββατοκύριακο. Έχω διαβάσει το Knut. Τι είσαι, στους γιατρούς ή στο τέτοιο, υλικού πολέμου. Ο Knut πήγε φαντάρος. Λαμία, οι γιατροί στην Άρτα είναι. Γεια σου ρε Knut. Άρτα, ναι, δεν είναι η... Υγειονομικό Άρτα είναι. Όχι. Θα πας για βολές, ψάρακα, μάλιστα. Λοιπόν, το κόβω. Ο Knut γράφει: Μάγκες, καλησπέρα. Είμαι στο κέντρο Λαμία, Ψαράκας και ετοιμάζομαι για ύπνο και αύριο βολές. Χαμός, μείνετε ήσυχοι, αφήστε ξεκλείδοντα. Έτσι, ρε Knut, είσαι θεός. Όλα ξεκλείδοντα, Knut. Να είσαι καλά, καλά, περνάτε. Έχει πέσει τώρα, έχουν κλείσει και τα φώτα, έτσι. Έχει γίνει και βραδινή αναφορά, ωραία. Πω, πω, δεν μου λείπουν καθόλου αυτά. 10-23, ναι. Σε 7 λεπτά, 7 λεπτά. Σε 7 λεπτά, Ωραίο πράγμα, αρέσει. Ωραίες είναι. Όχι. Οι αναμνήσεις. Γιατί? Στο κέντρο η ορθοστασία. Στο κέντρο όχι. Στο κέντρο, όχι. Η αναφορά στο κέντρο ήταν εφιάλτης. Εφιάλτης. Ανάλογα το κέντρο πόσο μεγάλο βέβαια, έτσι. Αλλά, ναι. Στο 300. Κέντρο όχι, όχι. Αλλά μετά. Τα άτομα λόγω είχα στο Μαύρο Δέντρι. Δηλαδή 4 μετρήματα τη μέρα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Ο Ανώρβα λέει: Ξαναπάνε ρε Καλυφάνη, ωραία. Το Νάσπορ, Ανώρβα, να σου πω. Είχα πάει το 2000. Το 2000. Εγώ. Πολύ ρε θηρίο. Βρέφος πήγες, Ένα λεπτό. Δεν πήγα βρέφος, ένα λεπτό. Το 92, εγώ ήμουν φαντάρος 91-92. Έκανα ένα χρόνο, δεν έκανα πολύ. Γιατί ήμουν προστάτης λόγω της ασθένειας του πατέρα μου, της αναπηρίας. Το 2000 μου ήρθε χαρτί και πήγα, πώς λέγονται αυτοί, έφεδροι, πώς λέγονται. Έφεδροι. Ναι, για μία εβδομάδα, μία εβδομάδα ήταν, 5-6 μέρες, στη Σάμο, εκεί που... Ένα, μάλλον δεν υπηρέτησα μόνο στη Σάμο, ήμουν και στην Κομωτινή, αλλά μεγαλύτερο τμήμα της θητείας μου ήταν στη Σάμο. Και πήγα το 2000 από αυτή τη Σκοπιά του, πώς λέγαμε, επίστρατος έφεδρος, πώς λέγονται τέλος πάντων, ήταν φοβερά. Γιατί ήσουν αχήμα, δεν έδαινε ούτε τάρβιλα στην αναφορά. Ήταν κάτι μαλλιάδες και κάτι έτσι αξίριστοι βρωμιάριδες. Ναι, ρε φίλε. Αυτά ήταν ωραία. Τέλειωσε τον Μπακιόκο τώρα και δεν έχει και πολλούς. Ναι. Δεν έχει τώρα τέτοια, δεν έχει. Θα πήγαινα μια βόλτα πάντως, Νικόλα, στη Σάμο τώρα, μια εβδομαδούλα. Για μπανάκια πήγαινα. Ναι. Εγώ καμία δεν θα πήγαινα, παιδιά, να πω την αλήθεια. Δεν θα πήγαινες μια εβδομαδούλα έτσι για πλακά? Όχι ρε, τρελώσεις τώρα. Χαμένος χρόνος είναι. Τι λες τώρα ρε. Οκ, εντάξει. Τις τελευταίες 45 μέρες τις θυμάμαι μία-μία ακόμα. Τι μου λες τώρα? Okay. Εγώ θα πήγαινα για την πλάκα τώρα, πραγματικά. Είχα βάλει τις φωνές στο λοχαγό μου, τον είχα κλείσει μέσα στο επιλοχάδικο και του γκάριζα στα μούτρα και του έλεγα: Ίσα είμαστε ρε σε ηλικία, λέω. Σκάσε, του έλεγα. Δεν μπορώ άλλο. Σταμάτα, λέω. Συγκυρίδη, στραβόξυλο, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και ο Χελομένιαξ στη Σάμο ήταν, λέει. Πού ήσουν αρέσει η Χελομένιαξ, σε ποιο μέρος? Εγώ ήμουν στους Μυτιλινιούς, πάνω στο βουνό, ούτε καν θάλασσα δεν έβλεπα. Σάμο ήμουνα και θάλασσα δεν έβλεπα. Από ψηλά έβλεπα, απέναντι την Τουρκία. Ωραίες εποχές, ωραία πράγματα. Λοιπόν, εσύ Αμίγκα που ήσουνα, στοιχείο, εντάξει. Ωραία, Νικόλα. Κλασικά ο Αμίγκα 500 έκανε 17-18 μήνες. Αμίγκα 500 πρέπει να πεις και εσύ 2-18 δηλαδή. Πόπο 18, πόπο 18 είναι δυνατό. 37 ήμουν εγώ. Και πήγα το 6. Αχ, λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για gaming? Έχουμε τον Χρήστο παρέα μας, ο οποίος Χρήστος στο διάλειμμα θα βγει γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις. Τι υποχρεώσεις? Εξεταστήκε όπως και περισσότεροι αυτές τις μέρες που μας έχουν. Δυστυχώς. Οπότε έχω καταλάβει. Έχει τελειώσει. Λοιπόν, οπότε θέλω να μας πει ο Χρήστος πριν φύγει λίγο την εμπειρία του. Θα υπάρχει και preview σχετικό αύριο, κειμενάκι. Αλλά με την ευκαιρία που τον έχουμε, ας πει δύο πράγματα για το. Φίλε. Ξέρεις τι, και ένα πράγμα που προσπαθήσω να πω, θέλει προσπάθεια, γιατί είναι, δεν ξέρω, είναι από τα πιο παράξενα παιχνιδοεμπειρίες, ας πούμε, που έχω ασχοληθεί τελευταία. Συντρόφε, βάλε τη δημιουργικότητά σου και πες. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσει ο σύντροφος... Ανάπτυξε την οπορτινιστική πλατφόρμα σου, για ξεκινήσει. Περίμενε, πριν να μας πει για τη σοβιετική πλατφόρμα του Λιάπης, να πω λίγα και εδώ στο Halo Maniac. Γιατί λέει Ζωάρα ήταν εκεί στους Μυτιλινιούς στη Σάμο. Μισό λεπτό, γιατί τώρα τρώω φλασιές εγώ. Από το σχόλιο σου, Halo Maniac, θα κρατήσω αυτό που λες στη δεύτερη πρόταση. Οι Μυτιλινιοί είχαν μείον 7 βαθμούς από όλο το υπόλοιπο νησί με στο κατά καλό καιρό. Εγώ έκανα. Έφαγα. Μυτιλινιούς. Γιατί του λέγανε Μυτιλινιούς? Για ποιο λόγο? Το χειρότερο μέρος του νησιού το ονομάσαμε Μυτιλινιούς. Ήταν κάποιο υπονοούμενο διακριτικό.
ησυχία του μισή μου. Δεν ξέρω, ρε Σινίκο, μπορεί, ας πούμε. Συγγνώμη, υποθέτω... η Σάμος έχει σημείο που λέγεται Μυτιλινιός. Αυτό λέει. Ένα χωριό που είναι, ήταν το στρατόπεδο που ήμουν εγώ, είναι πάνω στο βουνό και λέγονται Μυτιλινή. Θα τους είχε βγάλει σε άλλη ακτή. Μήπως ήταν καμιά απικία. Και κάνανε τέτοιο, και κάνανε Αιωλή που πηγαίναν για Μυτιλίνη και βρέθηκαν Σάμου, καλά τα πήγανε. Κάνανε απικία. Ναι, απικία, θα είναι από... Και μα πήγανε, ρε, 3 ώρες με το κουπί. Από κάτω. Λοιπόν, παιδιά, ήταν για να καταλάβουμε ότι ήμουν σε νησί. Κατεβαίναμε στην πόλη, πώς λέγεται, χώρα, πώς τη λένε τέλος πάντων. Το Βαθύ. Στο Βαθύ, μπράβο ρε εσύ, Νίκο. Και στο Ηραίο πηγαίναμε, για να, από την άλλη πλευρά που είναι, προς την Τουρκία. Σωστά, δεν θυμάμαι, το Ηραίο προς την Τουρκία δεν είναι. Που έχει και το ναό τη σειρά και τα λοιπά, ναι. Για να καταλάβουμε ότι είμαστε σε νησί. Μιλάμε, τη λέγεται, ήταν. Τι εύρος και βάλε κρύο, βροχές, υγρασία. Καλά, εντάξει. Πω από Παναγία μου, τι εποχές ήταν αυτές. Τι είχαμε τραβήξει στη Σάμο. Αφού μετά στην Κομωτινή που πήγα, που υποτίθεται ότι είναι πολύ πιο βόρεια και βόρεια Ελλάδα κλπ. Ήταν. Εξωτική. Κολέγιο. Κολέγιο η Κομωτινή ήταν μπροστά στη Σάμο. Καλά, όλος ο εύρος ψιλοκολέγιο είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Τι είναι ο εύρος. Σε σχέση με τα νησιά, τι είναι ο εύρος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα ρε Χριστάκο. Γιώργο, έχεις μπει σε ένα mode που δεν ξέρω, το παρακολουθώ πάρα πολύ εγώ, δεν έχω πάει στρατό. Ακούω πολύ κόσμο, όταν είναι μέσα στο στρατό, πω και στρατός και άντε να φύγω και 20 και σήμερα και τα λοιπά. Μετά από 2-3 χρόνια, πω από στρατός, ωραία ήταν ο στρατός ρε φίλε, ωραία εμπειρία. Οι τελευταίοι 3 μήνες, εκτός κι αν δεν ξέρω συμβεί κάτι άλλο, είναι ναι. Ζωάρα ρε εσύ, είναι ωραία. Εκτός κι αν... Ναι, υπάρχει ρε παιδί μου ένα mood, υπάρχει ένα mood που όταν νιώσεις ότι άρχισε να δένεις. Είναι αυτό το σύνδρομο Στοκχόλμης βασικά είναι. Είναι φάση, ξέρεις. Δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Κουστάρω το βιαστή μου, έτσι, ναι. Το πρώτο καιρό. Ναι, ρε παιδί μου, το πρώτο καιρό. Έχει 15 ώρες και 2 κουτσούβελα. Ο στρατός φαίνεται διακοπέ. Νίκ, εντάξει, εννοείται. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Ο καθένας τώρα με το τέτοιο του, έτσι. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου, τον πρώτο καιρό νιώθεις λίγο φυλακισμένος από την άποψη ότι εντάξει, λίγο λες πριν 2 εβδομάδες ήμουν έξω ας πούμε και τώρα δεν μπορώ να κάνω κι, δεν μπορώ να έτσι. Κάνω βήμα. Όταν περάσει αυτός ο καιρός και μετά αρχίσεις να νιώθεις ενσταυλισμένος κανονικά, λες οκ, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ρε φίλε. Όχι, αυτό που σκεφτόμουν να πάρω το λεωφορείο και να φύγω, ας πούμε, να ανέβω στο τρένο και όπου με βγάλει, δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε. Ας περάσω καλά. Εγώ, δηλαδή, σε αυτό το σύνδρομο Στοκχόλμης, εγώ δεν το κρύβω. Όταν μου είχε έρθει μετάθεση από τον Εύρο για να έρθω Καστοριά, που Καστοριά εγώ, από Καστοριά στο σπίτι μου που είναι 25 λεπτά, ήρθα μία φορά. Θεός είμαι κι εγώ. Έβγαινα και έπεσα Company of Heroes. Στο Ιντερνετ άδικο. Η μάνα μου έλεγε, παιδί μου, θα έρθει και έλεγα, μάνα δεν μπορώ. Έλεγα, δεν με αφήνουν. Και κατέβαινα και έπαιζα 8 ώρες κάτω στο Company of Heroes. Λοιπόν, όταν είχε έρθει μετάθεση, είχα στραβώσει. Γιατί έλεγα κάτσε ρε φίλε, 3 μήνες έμειναν, φέρεση μου να παιχταρά, αλλά είχα πάει και Καβίλη, ανέβηκα και Προβατώνα και κάτι αποσπάσεις και πίσω Αλεξανδρούπολη και για πολυβολητής και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ρε παιδί μου είχα νιώσει, έλεγα εντάξει μην με ξεβολεύεις, 3 μήνες μείνανε, εδώ ξέρω τους ανθρώπους, ξέρω τον λοχαγό, ξέρω τους ΕΠΟΠ, ξέρω το μάγειρα, παρέα είμαστε, μην με ξαναβάλεις ας πούμε στο ίδιο τρυπάκι. Ναι. Και η πρώτη εβδομάδα στη μετάθεση, που εντάξει, με 9 μηνύτες και 12 μηνύτες δεν έπαιζε πλέον η έννοια παλιός, τι παλιός. Ένα μήνα πριν παλιός, τι παλιός. Παλιοί ήταν κάποτε που έμπαινε ο άλλος και ο άλλος ήταν 4 χρόνια, είχε κάνει 6 παιδιά να πούμε έξω. Και τον έβρισκε μέσα. Ξυχούντα. και έλεγε παιδιά 25 μήνες είμαι μέσα. Εντάξει, αυτός ήταν παλιός. Λοιπόν, εμείς τι πάλι τώρα που γυρίζαμε και είχαμε ένα μήνα παραπάνω από τους άλλους. Λοιπόν, και μια εβδομάδα που είχα. Πάει η πρώτη εβδομάδα στην Καστοριά, δεν μπορούσα να κλείσω μάτι μου, την είχε σπάσει η κατάσταση. Λέω πάλι, ευτυχώς είχα βρει κάτι παιδιά ίδια σειρά από το κέντρο και συνεννοούμασταν. Άντε πάλι από την αρχή και άλλη από την αρχή. Και υπάρχει αυτό το σύνδρομο στο Χόλμης, να. Προβατώνας ρε φίλε. Πες το περίπολο με το τζιπάκι. Ρε παιδιά. Είναι ωραία πράγματα, είναι ωραία πράγματα. Όσο και αν ακούγεται τώρα. Αλλά, χαμένος ναι, χρόνος. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Φίλε, να σου πω κάτι. Τι να σου μείνει μετά τώρα, το στραβό. Ναι, ναι. Τα αστεία και τα χαζά που γίνονταν και τα κουλά, τα θυμάσαι. Τώρα, εγώ
το στραβώ και να θέλω να το, να το θυμηθώ, δεν μπορώ να μπω σε εκείνο το mood για να το θυμηθώ. Ναι, ναι. Πρέπει να συμβεί κάτι πολύ στραβό. Δηλαδή, μα το Θεό, παιδιά, θυμάμαι τη μέρα που θα έπαιρνα την πρώτη μου άδεια και μου είχαν κόψει μία μέρα από τις 9. Okay. Εν τω μεταξύ, 10 χιλιόμετρα πιο πάνω, βαρούσαν κάτι 30 για εμπλοκές, να πούμε, και εμείς είχαμε βαρέσει 4 μέρες εμπλοκές και γκρινιάζαμε τα κοπρότυπα. Ναι, γιατί ο καθένας το τομάρι του κοιτάει, ρε φίλε. Okay. Λοιπόν, και μου κόβει τη μία μέρα, και όταν μου το λέει ο υπολογαγός, ήταν και στεναχωρημένος του στυλ. Καζατζίδη, συγγνώμη, ρε παιδί μου. Αλλά τι παιδί μου, τον περνούσα τον υπολογαγό 2 χρόνια. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, αλλά μία μέρα. Ρε εσείς, έτρεμα από τα νεύρα μου, έκλαιγα από τα νεύρα μου. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το mood, το αρνητικό, ναι, που έβγαζα στο στρατό. Τις χαζομάρες μπορώ να τις θυμηθώ, αλλά αυτό το mood της πίεσης δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ναι. Δηλαδή, και να θέλω να θυμηθώ τις κακές στιγμές, δεν μπορώ να το ενστερνιστώ, καταλαβες. Πρέπει να έχουμε. Ο Μπάλντουρ 21 λέει 14 χρόνια υπηρεσίας. Έχω κάθε μέρα στρατός. Στρατός, γιατί βλέπω στο Avatar έχεις ένα αεροπλάνο. Πιλότος είσαι, τι, για πες μας λίγο. Γιατί, πιλότος, δεν νομίζω να το πει. Γιατί είπες προηγουμένως, ναι, γιατί είπες προηγουμένως ότι γραμμή περιπολίας είπε για τα νησιά όλα. Γι' αυτό το λέω. Oh. Έγραψε Λέσβος. Τι έγραψες, Σάμος, Χίος, γραμμή περιπολίας. Ζουμιναγός, λες, Ζουμιναγός. Έλα ρε, φίλε. Εντάξει, τώρα τι λέμε εμείς. Σταματάει η συζήτηση εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο. Γατάκια, πίσω όλα. Γατάκια, φαντάρια, εντάξει. Ζουμιναγός θα με ο κάκαλος. Λοιπόν, Μπάλντουρ, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Τι ήθελα να πω, ότι είναι κλεισαδούρα ρε παιδιά αυτό τώρα για το στρατό που λέμε και τα λοιπά, αλλά αναπτύσσονται φιλίες, αναπτύσσονται δεσμοί και είναι αυτό που λες ο Σάββας, κρατάς και το καλό το mood, έτσι, ναι, δεν θυμάσαι. Ναι, ακριβώς, να κρατήσεις. Για να μην σας ξαναπώ, γιατί το έχω ξαναπεί παλιότερα πριν 2-3 χρόνια σε εκπομπή, τον απίστευτο υπολογαγό, λογαγό που είχα στο... Ναι. Με την ψηλή φωνή, τον το Θεό που δεν με πήγαινε μία, έτσι. Εσένα θα σε γαμίσω. Μου έλεγε. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα, έτσι μου μιλούσε. Έτσι μιλούσε, με τέτοια φωνή. Μιλάμε ούτε κωμωδία Μουστάκας, έτσι. Σωτήρης Μουστάκας εννοώ. Ούτε ο Σωτήρης Μουστάκας. Φαντάρι. Έτσι ακριβώς μιλούσε, Θεός. Έτσι έκανε, παιδιά. Ναι, εκείνο εκεί, ρε παιδιά, το θα τον βρω έξω και θα τον κάνω. Αυτό πόσες φορές να το να το έχω ακούσει 1.000.000 φορές. Πάω στοίχημα ότι κάθε ένας που περνούσε με το χαρτί της απόλυσης στην πύλη απλά έλεγε άντε ρε τώρα να πάμε σπίτι μας. Δηλαδή ναι, έτσι ακριβώς τώρα, ναι. Η θητεία στη δεκαετία του 90, Θάνο, που ρωτάς, ήταν νομίζω 15 ή 16 μήνες για την σειρά. Με τόξα λέει, έκανες βολή. Με τόξα. Ναι, με τον Άρωου παρέα, με τον Green Άρωου. Ήταν νομίζω 15-16 μήνες το 90, αρχές δεκαετίας 90, και νομίζω τόσο ήταν για όλους. Και εγώ έκανα 18 και 21, θυμάμαι. Αρχές δεκαετίας 90. Όχι, όχι, θυμάμαι πολύ καλά ότι οι δόκιμοι κάναν 18 μήνες τότε. Οι δόκιμοι κάναν και σε εμάς 18 μήνες. Ναι, οπότε. Ναι, οι απλοί 18. Οι δόκιμοι 18. Ναι, οι απλοί φαντάροι πρέπει να έκαναν 15 16 μήνων, νομίζω, τότε αρχές δεκαετίας 90. Δεν θυμάμαι, παιδιά, κάπου εκεί. Και εγώ έκανα χρόνο ως προς τα της οικογένειας. Δεν ήταν διετία. Όχι, έτσι. Διετία, όπαπα, όχι, όχι, όχι. Με τίποτα, όχι, με τίποτα, με τίποτα. Το ναυτικό πλησίαζε διετία, ναι. Έλα, βρέστε τώρα από μια φωτογραφία που έχετε στον υπολογιστή σας και ρίξτε. Λοιπόν, επειδή έχουμε φύγει τελείως off topic, Χριστό, πες μας για το σοβιετικό στρατό. Βρέστε, πες και εγώ να σας ρίξω μια πολύ βαρβάτη. Ρίξε, ρίξε εσύ, ρίξε. Τι να πρωτοπόρε συντρόφια. Λοιπόν, τι έπαιξες πριν από περίπου 2 εβδομάδες, πόσο ήτανε? Ναι, ήταν πιο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όχι τώρα. Αυτό, ναι. Εν τω μεταξύ, το κορυφαίο είναι ότι εγώ δεν είχα προσέξει όταν κατέβασα την πέτα ότι έχει πολύ συγκεκριμένες ώρες που ήταν ανοιχτή, δηλαδή νομίζω για 3-4 ώρες τη μέρα οι servers για να παίξεις. Σαν είναι... το ρεύμα στην Τσεχία, το επί σιδηρού παραπετάσματος. Και τα χαρτιά υγείας. Τι έλεγα εγώ τώρα, ξέχασα. Ναι, και τέλος πάντων ήταν μια πολύ σουρεαλιστική κατάσταση, γιατί το παιχνίδι είναι πάρα πολύ παράξενο. Και είχε πάει κατά τις 2-3 η ώρα το βράδυ, νομίζω, άνοιγαν οι servers. Και εγώ καθόμουν εκεί, χαράξει, και το βάζω. Και είχε κάτι παράξενους ήχους, ambient, ξέρω εγώ, στο βάθος. Μιλάμε για το The Tomorrow, πώς λέγεται, Tomorrow Children. The Tomorrow Children. Ναι.
Ναι, δηλαδή ένα πολύ παράξενο art direction. Έχεις μια κούκλα την οποία, αν τη βλέπεις δηλαδή το βράδυ κατά τις 2-3 ώρα και είσαι και από τον ύπνο λίγο, φρικάρεις, λες ότι τώρα βλέπω κανένα thriller. Εντάξει, όταν έχει φως είναι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά γενικά στην αρχή, στις πρώτες 2 ώρες που ήταν και αργά, δεν μπόρεσα να καταλάβω Χριστό. Πραγματικά όμως. Από εκεί και πέρα, όταν το στρώνεις λίγο και καταλαβαίνεις 5 πράγματα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα στο περίπου τι ακριβώς θα δούμε όταν κυκλοφορήσει. Αυτό που κρατάω είναι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον εικαστικό και όλη αυτή η ιδέα, δηλαδή καταρχάς το Void. Γιατί έχετε δει νομίζω εικόνες και έχετε δει εικόνες και βίντεο από το παιχνίδι, έτσι. Αυτά στην E3 που είχαν δείξει βασικά. Ναι, που είχαν δείξει τώρα γενικά. Είναι αυτό ένα κενό ουσιαστικά, ένα κενό πράγμα. Χρήστο, τι είναι τύπου Minecraft τελικά, είναι κάτι τέτοιο. Πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο από τη... και στο preview κάπως έτσι το έγραψα. Δηλαδή με πολύ απλά λόγια να το εξηγήσεις, γιατί είναι δύσκολο. Είναι κάτι σαν Minecraft, ένα κοινωνικό Minecraft, always online. Με πολύ βαθιές, βαριές, έτσι, heavy επιρροές σοβιετικές. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, κομμουνισμός, να πω σοβιετική, να πω σουρεαλισμός. Και αυτό είναι παντού. Είναι στο art direction, είναι... στους ήχους, στο σχεδιασμό, στην όλη ιδέα του παιχνιδιού, έτσι. Ουσιαστικά το παιχνίδι σου λέει ότι αν θες να διασκεδάσεις, πρέπει να είσαι τύπος που γουστάρει να προσφέρει. Δεν θα περάσεις καλά ούτε σκάβοντας ένα τοίχο για να πάρεις πρώτες ύλες, δεν θα περάσεις καλά ούτε γυρνώντας, ας πούμε, έχει ένα να τρέξεις πάνω σε ένα διάδρομο για να παράγεις ηλεκτρισμό για το χωριό. Εντάξει, δεν θα περάσεις καλά από αυτό. Το παιχνίδι σου ζητάει να περάσεις καλά. Και τρέχει πάντα σκουπιά. Έχει ένα μικρό σαν mini game, ας πούμε. Α, mini game, έτσι. Ναι, να το κρατήσουμε, να παράγεις τόσο περισσότερο ηλεκτρισμό για το χωριό σου. Αλλά είναι λίγο μπέρδεμα πολύ στην αρχή. Εν τέλει, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι... τώρα θα πω φράση που χρησιμοποιώ και μέσα στο preview. Δεν ξέρω τι πολλά να πω, δηλαδή με μπέρδεψε. Μπορώ να πω ότι δεν ζητάει να περάσεις καλά από τους μηχανισμούς, από το gameplay, από το σενάριο, από οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να γουστάρεις να προσφέρεις. Αυτό. Όσοι έχουν αυτό το μικρόβιο μέσα τους να προσφέρουν, θα περάσουν φίνα σε αυτό το παιχνίδι. Και γιατί δεν τραβάς έξω να παλέψεις ένα σκουπίδι, δηλαδή. Μπορεί να έχει. Κοινωνική εργασία, και έτσι. Περίμενε. Έχει κανονικά. Μπορείς να αγοράσεις και να τοποθετήσεις μέσα στο χωριό και κάδους σκουπιδιών, έτσι. Δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τα όρια του θέματος. Δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι πού φτάνει. Πού ξεκινάει. Δεν ξέρω πού μπορεί να σταματήσει όλο αυτό το μηχάνημα. Καλά, αυτή η συγκεκριμένη closed beta δεν έμεινε και πολύ καιρό, έτσι. Έμεινε πόσο. Ναι, δηλαδή εγώ εκείνο το βράδυ που παίξαμε αυτή τη μία μέρα. Δύο. Ήταν δύο μέρες. Τη μία μέρα το πρόλαβα εγώ, που ήταν 2,5 ώρα το βράδυ που άνοιγαν οι σερβερ. Είναι Χρυστάκι, πολύ απορριμμένο σε κόβω γενικά για το παιχνίδι. Τι γίνεται. Ξέρεις τι, το έπαιξα και μέσα το βράδυ και με χτύπησε πολύ βαριά, ρε παιδί μου, όλο αυτό το σοβιετίλα έτσι. Η σουρεαλιστική. Κοίτα, είναι πολύ ενδιαφέρον όλο το εγχείρημα. Εμένα είναι πολύ γοητευτικό να το πω, δεν ξέρω. Από τα βίντεο που είχα δει, από τις φωτογραφίες που είχα δει και την περιγραφή, έχει πολύ ενδιαφέρον. Σου κινεί την περιέργεια να το δεις. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω πολλά πράγματα, ούτε με 3 ώρες, 4 που έπαιξα. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε το 1 πέμπτο. Εντάξει, αυτό είναι και το κόνσεπτ, το ότι είναι beta, έτσι, ότι είναι μια ιδέα να πάρεις μόνο, μια γεύση. Ναι, δεν... Βέβαια, το πολύ ιδιαίτερο γενικά του παιχνιδιού, εντάξει, αν εξαιρέσουμε Minecraft και τα λοιπά, είναι το εικαστικό του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι όλο αυτό το σοβιετικό κράμα ουσιαστικά. Έχουν πάρει όλα αυτά, σοβιετική προπαγάνδα. Έχουν πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω, έχετε δει ποτέ, ρε παιδιά, εκείνα τα μνημεία του κομμουνισμού που έχουν ξεμείνει σε κάτι χώρες Ιουγκοσλαβίας. Ναι, κάτι εντελώς σουρεαλιστικά, ρε παιδί μου, σχήματα, κάτι... Είναι λες και το παιχνίδι, το φτιάξαν οι εμπνευστές αυτών των μνημείων, δεν ξέρω να το περιγράψω αλλιώς. Και το manual τι είναι, το κεφάλαιο του Μάρξ? Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Αλλά, κοίτα, δεν ξέρω πολλά να πω. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι διασκέδασα πολύ παίζοντάς το, αλλά... Έχω ενδιαφέρον, έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι παιχνίδι θα προκύψει στο τέλος από όλο αυτό. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι hit or miss περίπτωση. Σαν concept, δηλαδή, είναι ότι δημιουργείται μια κοινότητα
Έτσι, για να καταλάβω και εγώ τώρα και να καταλάβουν και όσοι ακούνε. Ναι. Ξέρεις τι, να τα βάλω σε ένα πλαίσιο γιατί τα λέω πολύ μπερδεμένα. Ναι. Όπως είναι βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι μας μπέρδεψες λίγο, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο συνήθις ύποπτος, η Σοβιετική Ένωση. Ο Σιμίτης, άκουσα ρε. Ο Σιμίτης ύποπτος. Είναι μακετό. Αυτό το εργολιάπι είναι μακετό. Όχι, σουξου. Όχι. Λοιπόν, ο συνήθις ύποπτος. Ρε παιδί μου, κάνουνε πειράματα οι Σοβιετικοί, όπως πάντα. Ένα από αυτά πηγαίνει πολύ στραβά, καταστρέφεται ο κόσμος. Α, κάτσε, αυτά δεν μας τα είπε στην αρχή, φιλαράκι. Εδώ εντάξει, είχε ενδιαφέρον. Για πάμε πάλι Σοβιετική φταίει. Ναι, δεν λέει λεπτομέρειες, στο λέει πολύ γενικά. Οι Σοβιετικοί κάνουν ένα πείραμα, δεν πάει καθόλου καλά, καταστρέφεται ο κόσμος. Από όλο αυτό το πείραμα, δημιουργείται, εκεί δηλαδή που ήταν ο κόσμος, δημιουργείται στη θέση του το κενό, the void. Είναι αυτό το άσπρο πράγμα που χάνεται στον ορίζοντα, το κάτασπρο κενό πράγμα που βλέπεις. Σε βίντεο, σε εικόνες. Αυτό είναι το The Void. Αυτός είναι ο κόσμος πλέον, λέει το παιχνίδι. Και εμείς είμαστε κάτι, λέει, κούκλες ή μάλλον κλόνοι. Νομίζω ματριώσκας λέγονται, κάπως έτσι. Λογικό ακούγεται. Ναι. Κάτι κούκλες και οι οποίες, λέει, πρέπει να ξαναφτιάξει τον πολιτισμό τώρα. Ας πούμε, ένα βήμα με κάθε φορά. Λίγο-λίγο. Και κάπου διάσπαρτα σε αυτό το κενό, ας πούμε, υπάρχουν κάποια πολύ μικρά χωριά. Εσύ κανονικά, σαν πολίτης, δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς το πώς σε βάζει το παιχνίδι μέσα. Είναι ένας πολύ μυστήριος τύπος, σαν τον Λένιν, ξέρω εγώ, σε ένα σκοτάδι. Σου εξηγεί πέντε πράγματα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όπως δηλαδή στην πραγματικότητα με τον κομμουνισμό, δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Ναι, ναι, έλα. Ναι, λοιπόν, είναι ένας αυτός τύπος, ξέρω εγώ, στο σκοτάδι και σου λέει: θα κάνεις αυτό και αυτό με πολύ βαθιά φωνή, λες, και σου μιλάει η μαμά πατρίδα. Και λες: εντάξει, θα μπω σε κλίμα τώρα, θα προσφέρω. Και σου δίνει κανονικά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σου δίνει και άδεια κανονικά, ξέρω εγώ, εργασίας και διαμονής, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πολύ εφαρμογή κομμουνισμού μου έκανε, ένα πράγμα πολύ... Δεν ξέρω το περιγράψω ακριβώς. Πώς τα έλεγε, Σάβα, λίγο πριν ξεκινήσουμε, κολεκτίβες, ρετροσπεκτίβες... Ναι, ναι, θα μπερδέψω τη γλώσσα με εδώ πέρα, να φρυγώ, ναι. Οκ, ναι. Ναι, και τέλος πάντων, σου δίνει άδεια, διαλέγεις ένα χωριό να εγκατασταθείς και... Μετά, αν φτιάχνεις ένα σπίτι... Αυτά πέρα, όλα τώρα, Χρήστο, σε online περιβάλλον, έτσι. Όλα, είναι always online, ναι. Να, να. Και Χρήστο, είναι... να τελειώσω και θα... Ναι, ναι, είναι το always online Minecraft, αλλά πολύ πιο πολύπλοκο. Και... Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πατήσετε το play σε αυτό το βίντεο που βάλε ο Ανώρα στο chat, έτσι. Και εμένα που έρχεται το μυαλό. Γιατί αυτό το βίντεο είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Ναι, ο Τραμπάκουλας... Ο Τραμπάκουλας που μιλάει με τον... Με τον Τζούμος, Κωνσταντίνος Τζούμος το λέγεται. Τζούμος. Τζούμας. Πώς λέγεται. Τζούμας. Τζούμας. Ναι, ρε, Τζούμας. Τζούμας, Κωνσταντίνος Τζούμας, ναι. Στην ομικλατούρα, λέει ο άλλος. Λοιπόν. Ναι, ναι. Έλα, έλα, Χριστάκου, έχουμε διακόψει 500 φορές. Συγγνώμη. Ναι. Όχι, καλά κάνετε. Ώρες-ώρες δεν ξέρω και τι να πω και εγώ. Οκ, εντάξει, η ιδέα είναι αυτή, ότι υπάρχει, ας πούμε, μια κομμουνιστική κοινότητα, έτσι. Ναι. Σου λέει να περνάς καλά προσφέροντας, ουσιαστικά φτιάχνεις το χωριό, αυτό επεκτείνεται. Εν τω μεταξύ, πέρα από το χωριό, για να προσφέρεις, δημιουργούνται κάτι νησιά, λέει, κάτι πολύ ακαθόριστα σχήματα, πολύ σουρεαλιστικά, ρε παιδί μου, δηλαδή, πολύ φαντασία φάση το πράγμα. Δηλαδή, άλλα μοιάζουν με πρόσωπα ανθρώπινα, αλλά είναι νησιά. Ναι ρε, είναι artifacts, αυτό το θυμάμαι από την παρουσίαση. Αυτό είναι artifacts και αγάλματα και μνημεία του παρελθόντος που ουσιαστικά πας να τα απεγκλωβίσεις εκεί πέρα και μαζεύεις πρώτες ύλες, αν θυμάμαι καλά. Πήγαινε το τρενάκι, σ' άφηνες τις στοές εκεί πέρα. Ναι, κανονικά. Δούλευες όσο δούλευες, ξαναγύριζες πίσω. Ναι, παίρνεις το λεωφορείο που σε πάει σε για δουλειά, ας πούμε, κατεβαίνεις. Ναι. Μαζεύεις. Σάβα, ναι. Αναθεωρητής είσαι. Εγώ προκυνηθείς. Μήπως ήσταν. Όχι, δεν είμαι αυτό. Κομφορμιστής και οπορτουνιστής. Να θεωρείς. του λέει ο Τζούμπας του Χάρι Κλίν, είστε. Μήπως ήσταν αναθεωριστής. Και παγώνει το βλέμμα. Τι να πω, όχι, δεν. Μάλιστα. Μακαρθισμός. Πότε είναι αυτό, ρε Χρήστο. Νομίζω αρχεί ακόμα, έτσι, δεν είναι. Από ό,τι βλέπω, η ημερομηνία είναι TBA, to be announced. Από όσο έχω δει δηλαδή. Εκτός και κάνω λάθος, έχετε δει κάπου
ημερομηνία. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Και γι' αυτό δεν ξέρω και σε κατά πόσο τελική μορφή είναι αυτό που είδαμε. Ήταν μια πολύ ελεύθερη μπέτα, ας πούμε. Δεν έχει καν tutorial. Δεν σου λέει τι να κάνεις. Σε πετάει στο χωριό. Σαν το Void, σαν το The Void μου ακούγεται αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει παίξει κανείς. Το The Void είναι adventure, λες. Λες το adventure. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Όχι το περιεχόμενο. Ναι, το όλο η σύλληψη, ας πούμε, λες. Είπαμε, ποιοι το φτιάχνουν το παιχνίδι αυτό. Είναι οι Q Games, αυτοί που έχουν φτιάξει τα Pixel Junk. Ναι, πώς τι είναι. Α, Ιαπωνέζοι είναι αυτοί. Ναι, Ιαπωνέζοι. Αυτό είχαμε πει τώρα, το θυμάμαι ότι είναι Ιαπωνέζοι. Ναι, ενώ κανονικά θα έλεγες είναι νοσταλγή κομμουνισμού αυτή, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά όχι, ναι. Εντάξει. Αυτό είναι για PS4, έτσι. Ναι, είναι αποκλειστικό νομίζω. Ναι, ναι. Να σου πω, εντωμεταξύ το Witness είναι και για PC. Νομίζω πως ναι, είναι και PC. Α, οκ, για να μην ξαμπερδευτούμε και την ακούσουμε πάλι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Καλά, σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο. Το ένα είναι puzzles, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, τώρα επειδή είπαμε ποιο είναι για PlayStation 4 και θυμήθηκα. Α, όχι, αυτό είναι αποκλειστικό το Tomorrow Children, ναι. Και έχει επενδύσει αυτό η Sony, γιατί το προωθεί αρκετά από ό,τι βλέπω. Και γενικά εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα του. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Απλά από ό,τι καταλαβαίνω, το παιχνίδι όλο αυτό θα βασιστεί στο αν θα το στηρίξει ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Είναι hit or miss. Δηλαδή, αν πετύχει η συντάγη, δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Δηλαδή, σε σημείο που λέει ότι αν ας πούμε το χωριό δεν μπαίνουν παίχτες να το συντηρήσουν, για παράδειγμα, να παράγουν ηλεκτρισμό, να φέρουν πρώτες ύλες, να κάνουν όλα και ας πούμε θα αναλαμβάνει ο καθένας κάποιο ρόλο, ένας θα είναι αγρότης, ένας θα είναι ξέρω εγώ θα παράγει. Δεν το κατάλαβες τόση ώρα αυτό. Προλεταριάτο κανονικά. Προλεταριάτο, ναι, ναι. Εγώ μπορώ να γίνω μέλος του κόμματος και να είμαι στη διοίκηση. Όχι. Πρέπει να ξεκινήσεις από τα συνδικάτα πρώτα. Από τα συνδικάτα. Κάτσε, ψηφίζεις και δήμαρχο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να πας από κοντά. Δεν ξέρω αν μπορείς να πας από κοντά στο δήμαρχο κτλ. Αλλά ψηφίζεις κανονικά. Καλά ρε παιδιά, ψήφιζαν και για δημοσιογράφους και για προέδρους και για επικεφαλής και για γραμματείς, ψήφιζαν, εντάξει. Καλά, ναι, όχι, δεν λέω αυτό, ενώ έχει ενδιαφέρον σαν μηχανισμό gameplay. Γιατί κάθε κομισάρ θέλω, γίνεται να γίνεις κομισάρ. Κομισάρ έχει πολύ δρόμο να διαβείς, κουμπάρε. Οι αγρότες θα κλείνουν τους δρόμους, λέει. Για να πάρει από το ένα νησί στο άλλο, ναι. Υπάρχει κάποια θεότητα, Χρήστο, ή απλά υπάρχει η δύναμη, δηλαδή, αυτή εξηγήσανε τίποτα. Είναι σε φάση θεότητα ή απλά είναι το ένας οργανισμός, ένα... Πού να βγάλεις. Καταρχάς, παίρνοντας υπόψη την ιδέα του παιχνίδιου, δεν πρέπει να υπάρχει θεότητα. Είναι το κόμμα, ρε φίλε. Τι ναι, είναι το κόμμα ο θεός εκεί πέρα, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό, από την πατρίδα. Πέντε γραμμές στο Wikipedia, παιδιά, για την περιγραφή, τα πράγματα δεν είναι... Είναι πάρα πολύ θολά ακόμα. Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το αφήνουν επίτηδες λίγο μπερδεμένο το θέμα, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, εγώ καλά-καλά δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς χειρίζομαι. Σου λέει ότι χειρίζεσαι ένα κλόνο. Σου λέει ότι άλλοι άνθρωποι έχουν επιβιώσει, άλλοι είναι κλόνοι, άλλοι είναι κάτι... δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς. Αλλά δεν σου λέει ακριβώς, ούτε okay. Tutorial εντάξει, υπάρχει. Νομίζω θα έχουμε καιρό μπροστά μας, θα δούμε και πιο προχωρημένη έκδοση, οπότε... Yeah. Εντάξει Χρήστο, ελπίζω να σε βοηθήσαμε να καταλάβεις τι έπαιξες. Τι έπαιξες. Ήταν σαν ένα κεφαλικό. Έτσι, με αυτή την ανακεφαλαίωση που έκανες. Ναι, παιδιά, όποιος και να το παίξει, κάπως έτσι θα το περιγράψει. Δεν όχι, δεν σε ψέγω ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Όχι ρε, ήταν... Παιδιά, αλλά έπρεπε να το παίζεις με το... με Karl Marx βιβλία δίπλα. Αλλιώς δεν είναι. Ναι, για Σπύρο δρέπανα στον τοίχο κτλ. Αλλά δεν ξέρω, έχει πολύ... εγώ έχω περιέργεια αλήθεια να δω τι θα γίνει στο τέλος και αν θα μπουν κόσμος να το στηρίξουν. Και δεν ξέρω καν τι φτάνει αυτό. Και σε άλλα καθεστώτα βάζουν τον κόσμο να δουλεύει για το καλό, για το κοινό καλό. Δεν είναι μόνο στο κουμπίστη. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχει εκεί πέρα η αναφορά, είναι άμεση, ας πούμε, στη Σοβιετική Ένωση. Ναι, τελείως. Αισθητικά είναι τελείως. Αισθητικά, έτσι. Ναι. Αισθητικά, αισθητικά σε επίπεδο καρικατούρα αισθητικά, έτσι. Καλά, ναι. Ναι, μην τρελαθούμε. Την ναι. Καλή την Παπαρίγα εννοείς ανώνυμη 45-67. Ναι, εκτός αν εννοείς την Παπαρίγα την Καλή. Την Καλή. Λοιπόν, αυτή είναι η μία μπέτα που είδαμε. Αυτά, ελπίζω να σας βοήθησα, παιδιά. Όχι καθόλου, ήτανε... τώρα βοηθήσαμε εμείς εσένα. Ήταν entertaining η παρουσίασή σου, μπορώ να πω. Ναι, κοίταξε, Χρυσάκη, εγώ ποτέ δεν έχω δει τόση ώρα να μιλάει άνθρωπος και να μπαίνουν τόσοι και να λένε για ποιο παιχνίδι λέει, παιδιά.
Όλοι έχουν μείνει με την απορία. Οπότε ευγενικά σου λέμε ότι ήταν υπέροχη η παρουσίαση. Φαντάζομαι να κάνει review αυτό ο Απόστολος και να αρχίσει φιλοσοφικές αναζητήσεις που λες εξής στο βίντεο προχθές. Ναι, ρε φίλε, εδώ με το NFS και ξεκίνησε φιλοσοφικές αναζητήσεις. Φαντάζομαι να κάνει κανένα Tomorrow Children. Αυτό το δώσω στον Αποστόλη, παιδιά, άνετα. Άνετα θα γράψει 7 σελίδες και θα είναι όλες έτσι. Με ερωτήσει. Και για ποιο λόγο ναι, θίγει το θέμα του κομμουνισμού. Ή ο Θάνος. Γιατί κουστάρει Minecraft ο Θάνος. Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, παιδιά, το προηγούμενο δοκίμιο που προηγήθηκε ουσιαστικά ήταν το The Tomorrow Children. Ήταν ένα always online Minecraft με σοβιετικές επιρροές. Αυτό θα κρατήσουμε από όλο το προηγούμενο πόσο μιλάγαμε. Έπαιξε πριν από λίγες μέρες μια beta πολύ σύντομη ο Χρήστος στο PS4. Οι σοβιετικές επιρροές είναι το Tetris που ξέρω εγώ. Τι σοβιετικές στο gaming, ας πούμε. Δηλαδή, μόνο εννοείς εικαστικά, έτσι. Δεν είναι. Όχι, ο κόσμος. Ιδεολογικά και ιδεολογικά. Γενικά στα πάντα. Αν μπει να δει. Στρουκτουραλιστικά, ρε. Πες τη λέξη. Ωμάρε. Ωραία, λοιπόν. Η άλλη μπέτα. Το Division. Ναι. Ποιος έπαιξε από εδώ. Γι' αυτό μπορώ να τα πω πιο οργανωμένα, δόξα τω Θεώ. Α, έπαιξε και εσύ, Χριστό. Παίξαμε χτες με τον Θάνο και τον Τζον Μπομπ. Παίξαμε πολύ. Παίξαμε κανένα 8 ώρες. Και εγώ δίνω αύριο. Τι κάνατε 8 ώρες, ρε φίλε, να πούμε. Κόβατε βόλτες στο Μανχάταν. Κοίτα. Πηγαίνεις στα Starbucks για καφέ. Ρε φίλε, κοίτα, όταν παίζει με παρέα είναι. Ναι, και εγώ παίξαμε παρέα με τον Σάβα, αλλά 8 ώρες την πέτα. Αφού τελειώνει. Ναι, παιδιά, είμαστε όρεξοι. Στον άλλο, ρε. Μιλάγαμε με τον Σάβα, μια ώρα μιλάγαμε. Λοιπόν, Σάβα, τα κάναμε όλα, μου λέει. Δεν έχει τίποτα να πούμε στο Dark Zone. Πάμε μια στο Dark Zone. Πήγαμε στο Dark Zone. Κάτσε, περίμενε. Σου είπε τα κάναμε όλα και δεν είχατε μπει στο Dark Zone. Ναι, αυτά τα 3-4 κάναμε γύρω-γύρω ό,τι υπήρχε και μετά μπήκαμε και Dark Zone. Μπήκα και μόνος μου Dark Zone, αν και μόνος δεν λέει. Ναι, μόνος δεν έχει πολύ νόημα. Είναι λίγο. Ναι, δεν έχει νόημα. Αν δεν μπει δηλαδή τουλάχιστον 4-4 εκεί πέρα να κάνει οργανωμένα τα rage σου και τα τέτοια σου δεν. Τίποτα. Όταν παίζει μόνο σου έχει ρόλο να κάνει το scavenger. Ό,τι βρει τριγύρω, τσούκου τσούκου. Αυτό ναι, ναι. Μπα και πετύχει κανέναν κακό. Ναι, το παιδί τη φάπα σου ουσιαστικά στο τέτοιο. Δε. Ναι, ναι. Μπορεί να κάνει το χλαπάτσα, να πηγαίνει γύρω-γύρω στα άλλα τα γκρουπάκια τα άλλα εκεί πέρα. Ποιο να κάνει το χλαπάτσα. Πα παρέα. Το γλίτσουρα. Ναι, Γιάννη, εσύ έπαιξε PC. Κατάφερες. Έπαιξα, ναι. Γιατί θέλουμε να μας πεις λίγο για τα γραφικά εσύ. Τα γραφικά, εγώ τα είδα ένα σκαλί λίγο πάνω από το Watch Dogs. Ήταν βέβαια πολύ ομαλή η μπέτα τεχνολογικά. Έτσι, χωρίς να έχει κάτι το πολύ εντυπωσιακό. Ο κόσμος είναι αρκετά ζωντανός στην αρχή, έτσι πριν μπει στο Dark Zone. Έχει και γεμάτος, Γιάννη, γεμάτη. Αυτό λέγαμε με τον Σάββα, ότι ναι. Οι χάρτες είναι γεμάτοι, έτσι. Και όμορφα σχεδιασμένος, δηλαδή ναι, δεν ναι. Βλέπεις copy-paste κτίρια και. Έχει μεγάλη ποικιλία σε περιβάλλοντα. Είναι στη Νέα Υόρκη, Γιάννη. Αυτό έχω προσέξει εγώ. Δεν έχω πάει, αλλά πιστεύω ότι. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό. Ναι, έχουν. Το είπαν, ρε παιδί μου. Οπότε δεν παίζει και copy-paste τόσο αυτό. Ότι έχουν σχεδόν. Πώς λέγεται αυτό, όχι geo-tracking. Με εικόνες και γεωπληροφορική έχουν σχεδιάσει τον κόσμο. Οπότε προφανώς υπάρχει έτσι μια λιθοφάνεια στο παιχνίδι μέσα. Να. Από άποψη του online το πράγματος ήταν άψογο, δηλαδή δεν συνάντησα κάποια αποσύνδεση ή αδυναμία σύνδεσης ή lag μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω στις κονσόλες εσείς πώς το είδατε. Το ίδιο και άψογο. Έτσι δηλαδή κατευθείαν και τα loading ήταν ένα 1,5-2 λεπτά στην αρχή και μετά ήταν όλα ακαριέ μας στο παιχνίδι. Ναι. Επίσης εντυπωσιακό είναι το πώς μεταφέρεται από servers, ας πούμε, για να μπει σε γκρουπάκια φίλων και τα λοιπά. Δεν υπάρχει καθόλου loading, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν το καταλαβαίνεις, γίνεται on the fly, δηλαδή. Ας πούμε εγώ που πήγαινα να πω με το Θάνο για να βρεθούμε στο ίδιο server ουσιαστικά, στο ίδιο Dark Zone και να παίξουμε μαζί. Πατάω ένα κουμπάκι, τίποτα δηλαδή. Αστραπιέ, εγώ δεν κατάλαβα ότι με έβαλε. Δεν το πήρα χαμπάρι. Και απλά δεν άλλαξε τίποτα. Και ήμουν μόνο στο ίδιο σερβερ. Πολύ, πολύ ομαλά γίνεται αυτό. Ναι, έχει πέσει πολλή δουλειά και τεχνικά είναι επιβλητικό. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Είδατε αυτό στις κονσόλες με τα γραφικά που μπορεί να πειράξει την ποιότητα. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό.
Πού μπορείς, δεν το είδα καθόλου αυτό. Με το sharpness και με το τέτοιο, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ δεν έπαιξα καθόλου με αυτό το πράγμα. Στις τηλεοράσεις, μήπως γι' αυτό. Όχι. Μήπως ανάλογα με τηλεόραση που το παίζει βοηθάει κάποια άλλα settings. Εντάξει. Ξέρω, ερώτηση είναι έτσι, δεν ξέρω. Ναι, όχι, εγώ δεν είδα όπως το frame rate αλλαγή. Χρήστο, αυτό είναι όμως ποιότητα απεικόνησης, όχι ποιότητα γραφικών. Ναι, ναι. Εγώ βλέπω δηλαδή πως την εικόνα πιο έτσι κοφτερή, πολύ πιο όμορφη. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, αν πειράξει το sharpness έχει τέτοιο, πώς το λένε, τέτοιο να το πούμε, δείκτη, προφανώς ναι, θα επηρεάσει. Πάντως ήταν εντυπωσιακό το γραφικό της υπόθεσης, ειδικά σε περιπτώσεις εκεί πέρα που είναι χιονοθύελλα ή όπου πέφτει το φως, οι φωτοσκιάς ήταν εντυπωσιακές. Ή ας πούμε όπως πέφτει το φως ανάμεσα από τις πολυκατοικίες, ξέρω εγώ, στο λεβασίλεμα ή το ξημέρωμα, που ουσιαστικό περιβάλλον δεν θα το περίμενε τόσο όμορφο. Εμένα μου κάνει πολύ καλή εντύπωση. Τεχνικά είναι πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. Εμείς παιδιά που το είδαμε στο One, έπαιξα δηλαδή, ο Σάββας έπαιξε περισσότερο από μένα, απλά πόσο κάναμε μαζί το Σαββατοκύριακο, ρε Σάββα, 2-3 ώρες. Ξέρω παιδί μου, κάνα τετράωρο. Ναι. Τετράωρο και μόνος μας είχα παίξει μία ώρα εγώ παραπάνω. Αυτό που έχω να πω σε πρώτη φάση είναι ότι αυτοί που κράξαν το παιχνίδι για το οποιοδήποτε downgrade, έγινε δεν έγινε, δεν ξέρω αν έγινε. Τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι τα πρώτα βίντεο που είχαν δείξει δείχνανε κάτι πιο εντυπωσιακό. Σε κάθε περίπτωση, αδικήθηκε από όσους το κράξανε βιαστικά για τα γραφικά του. Μια χαρά όμορφο είναι το παιχνίδι. Έχει έναν ωραίο. Γιώργο, και να υπάρχει downgrade είναι σε διαφορετική κλίμακα από αυτό που είχε γίνει στο Watch Dogs. Δηλαδή περισσότεροι με την προκατάληψη αυτή πιστεύω ότι κινήθηκαν. Δηλαδή το Watch Dogs είχε όντως. Στο Watch Dogs, Γιάννη, είχαν δείξει εξωπραγματικά πράγματα. Ναι, δηλαδή είχαν δείξει πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παιχνίδι. Ναι, πράγματι. Ήταν το σύγχρονο Killzone πριν. Και επειδή με είχε πιάσει μια μούρλα πριν από κάνα Σαββατοκύριακο, πριν από κάμια εβδομάδα, και είχα βάλει να δω το DLC του Watch Dogs που παίζει με τον D-Bone εκεί πέρα. Παιδιά, λάθος θυμάστε, αν θυμάστε ότι είναι λίγο πιο όμορφο πάνω που γράφεις, είναι λίγο πιο όμορφο από το Watch Dogs. Πολύ λάθος θυμάστε. Και το Division. Το Division είναι πολλά σκαλιά πάνω. Ναι, είναι πιο όμορφο. Και κυρίως έχει να κάνει αυτό με το περιβάλλον, με το σχεδιασμό, με το πόσο λεπτομέρεια υπάρχει αποτυπωμένη, με καιρικές συνθήκες, με αλλαγή ώρας της ημέρας, νύχτα, κύκλο νύχτας μέρας κτλ. Λοιπόν, καιρικές συνθήκες, δηλαδή μην κολλάμε τώρα σε δύο textures και στις αντανακλάσεις. Παιδιά, μέσα σε μία ώρα παιχνιδιού είδαμε να πορτοκαλί από το ηλιοβασίλεμα, μαύρο από τη νύχτα, έτσι μαύρο μόβ με τις φωτεινές πινακίδες στο δρόμο, να χιονίζει, μετά να έρχεται ομίχλη από την υγρασία από τη θάλασσα, ξέρω εγώ, δίπλα. Γενικά ένα γεμάτο κόσμο, όχι από κόσμο, από πληθυσμό, από NPCs, ναι, από αντικείμενα, πράγματα. Εγώ δεν είδα πουθενά το ίδιο πράγμα. Αυτό που ίσως έχει ενοχλήσει, δεν ξέρω, μια σκέψη κάνω τώρα, είναι ότι το Art Direction, επειδή είναι ρεαλιστικό, δεν έχει αυτό το που λέμε στα ελληνικά το wow factor, δηλαδή πω τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, 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 συμφωνώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά. Κοίτα, να σου πω, Tom Clancy's είναι, πρέπει να έχει και λίγο έτσι αυτό το tactical της υπόθεσης, έτσι να υπάρχει λίγο πιο ρεαλισμός, να είναι λίγο πιο down to earth πλέον, δηλαδή, να πατάει γερά. Αυτό το έχει το Division. Και για το shooting που λέει ο Sony Johnny εδώ πέρα, νομίζω ότι με πολύ λίγες ρυθμίσεις στο sensitivity της στόχευσης, το παιχνίδι στέκεται μια χαρά, γιατί είδα που γράφατε στο φόρουμ ότι δεν μπορούσα να κάνω headshot με τίποτα κτλ. Εντάξει παιδιά, είναι θέμα συνήθειας και ρύθμισης, αλλά οι μηχανισμοί, ως μηχανισμοί δουλεύουν καλά. Δηλαδή αυτό, και το cover του το κάνει σωστά και την μεταπίδηση του cover από το ένα σημείο στο άλλο μια χαρά δουλεύει. Το content sensitive, δηλαδή το ότι πατάς το β' για να σκαρφαλώσει. Ναι, πολύ καλό, και τα animations. Ναι, πολύ. Και το shooting ωραίο ήταν, ωραία αίσθηση στα όπλα έχει. Εγώ έχω ενστάσεις βέβαια στην ισορροπία των όπλων, στο balancing. Θα σου πει περισσότερα και ο Θάνος που άκουσε το αμόκ χθες επί δύο ώρες. Με έπιασε ένα τέτοιο. Γιατί έχει αυτό το πράγμα ότι, εντάξει, okay, εγώ γενικά δεν μπορώ ποτέ αυτό το πράγμα με τους εχθρούς φουγγάρια. Αλλά εντάξει. Είναι αυτό, Χρήστο, το είπαμε, να σου πω κάτι. Το είχαμε πει στο δύο webcast πίσω, όταν είχε γυρίσει ο Σάββας από τη Σουηδία. Το είχε πει ο ίδιος ο Σάββας. Εφόσον μιλάμε για MMO λογική, πρέπει να υπάρχει DPS και να είναι σφουγγάρια.
Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα πήγαινα εκεί εγώ, δεν θα έλεγα αυτό. Εγώ θα πω την ισορροπία. Δεν θα πω για τα σφουγγάρια, θα πω για αυτό το πράγμα όπου ήμασταν, ας πούμε, τρία άτομα. Εγώ, ο Θάνος και ο Τζον Μπομπ. Και ξεκινάμε έναν τύπο να αδειάζουμε γεμιστήρες στα μούτρα του. Στα μούτρα, ρε φίλε. Και γυρνάει ο τύπος και ρίχνει δύο σφαίρες στον καθένα. Αυτό είχατε βάλει hard, φορές. Γιατί το δοκιμάσαμε κι εμείς αυτό με το Σάββα. Βάλατε hard. Όχι, όχι, PvP. Α, σε PvP μιλάς τώρα, ναι. Στο Dark Zone. Και η ένσταση με το ποια είναι. Πρώτον, νιώθεις ώρες-ώρες ότι ρίχνεις στραγάλια. Ενώ εντάξει, όπλα έχεις, θα έπρεπε να κάνει κάποια ζημιά στον άλλο. Γεμίζεις δύο γεμιστήρες με δύο διαφορετικά άτομα και με δύο σφαίρες σε ρίχνουν. Στην περίπτωση αυτή, πολύ απλά η Ubisoft θα έπρεπε να πει αυτοί οι παίχτες που έχουν έναν τρομερό εξοπλισμό, εφόσον αυτό φταίει, και σε ρίχνουν λες και είσαι από χαρτί, να τους βάλεις σε άλλο σερβερ. Εμείς δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Επί δύο ώρες κάναμε γύρες και όποιος μας έβρισκε μας έριχνε. Ήταν τρομερό. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό εγώ έπαθα αμόκ. Μιλάμε για ένα εγώ τέτοιο ναι, ανάπηρος. Αυτό είναι πρόβλημα. Μιλάμε για matchmaking τώρα, έτσι. Κακό matchmaking. Ναι. Okay. Αλλά γενικά η όλη ιδέα του Destiny της Ubisoft, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, είναι καλά υλοποιημένη. Εγώ συνεχίζω να θεωρώ ελαφρώς χαοτικό αυτό που συμβαίνει στην Dark Zone. Μπορούν να συμβούν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Λειτουργεί διαφορετικά από μια PvP αρένα γενικώς. Okay, δηλαδή μπορεί να υπάρξει περίπτωση μέσα στην Dark Zone να βρεθείς οι τέσσερις της ομάδας με άλλους τέσσερις και άλλους τέσσερις και άλλους τέσσερις και να πάνε όλοι παρέα και να σκοτώνουν μόνο NPCs, έτσι. Λοιπόν, και να περάσουν ωραία και καλά, να κάνουν loot, να κάνουν extraction και να φύγουν. Λοιπόν, αλλά επιμένω ότι γενικά η κατάσταση είναι ψιλοχαοτική και με δεδομένο ότι ο καθένας μπορεί να λειτουργεί και αυτόνομα μέσα στην Dark Zone, ανεξάρτητα από το ποια είναι η ομάδα του. Λοιπόν, για το πότε θα γίνεις rock, πότε δεν θα γίνεις, λοιπόν, και όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους και τι ακριβώς τακτική θέλουν να ακολουθήσουν. Νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει και κάποιο σχεδιάγραμμα, κάποιο χρονοδιάγραμμα με events. Να. Δεν ξέρω δηλαδή αυτόνομα έτσι μόνο του χυμένο εκείνο εκεί το πράγμα μέσα πώς αλλιώς θα λειτουργήσει. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχουν, γιατί είδα και κάποια elements, ας πούμε, στο περιβάλλον και κάποια πράγματα στο χάρτη που θα εξηγούνταν με κάποιες αποστολές μέσα στο Dark Zone. Τι εννοείς? Δηλαδή κάποια, ας πούμε, contaminated areas, για παράδειγμα, που υποτίθεται έχουν μόλυνση. Βλέπω, ας πούμε, κάποια αντικείμενα στο περιβάλλον τα οποία φαίνεται ότι είναι interactive, μπορείς να αλληλεπιδράσεις μαζί τους, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορείς γιατί είναι beta. Ναι. Πρόσεξα, ας πούμε, διάσπαρτα στο χάρτη κάποια π.χ. σαν κουτιά τα οποία φαίνεται ότι μπορείς να τα ανοίξεις, απλά επί του παρόντος δεν μπορείς. Υποθέτω ότι αυτά έχουν να κάνουν κάτι με events, με αποστολές μέσα στην Dark Zone, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα λειτουργήσει. Το θεωρώ σίγουρο ότι θα υπάρξει και κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν όλο της Dark Zone. Εντάξει, είναι ένα παράξενο πεδίο δράσης η Dark Zone από ό,τι είδα εγώ. Ναι. Εγώ όσο μπορώ να εκφέρω άποψη για κάτι τέτοιο, για ένα PvP περιβάλλον, έτσι μην με πάτε με τις ντομάτες, είναι ότι αν κατάλαβα καλά αυτό που λέει ο Σάββας, γιατί συζητούσαμε παίζοντας κιόλας online, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν έχει πολύ κόσμο μέσα, να είμαστε όλοι μια ευχάριστη παρέα και να μην συμβεί τίποτα. Να περιμένουμε μόνο να βγουν μποτάκια, τα οποία σου δίνουν level και rank ξεχωριστό στο Dark Zone, αυτό το MOV δεν ήταν, Σάββα? Ναι. Και να μην ξέρει ακριβώς ποιος είναι ο κακός τελικά, ποιος, αν είναι κανένας, θα βγει κανένας κακός, θα μας επιτεθεί κανένας να γίνει ρογ, να τον κυνηγήσουμε. Και επίσης εγώ αυτό που έπαθα ήταν ότι έκανα το λάθος να πυροβολήσω κάποιον, έγινα ρογ και με κάνανε, πώς το λέγε, σουρωτέρι. Λωρίδες που λέγε ο Χάρη Κλίν. Φέτες, πώς το λέγε, ρε Σάβα? Ναι, ναι. Κάνε με, ναι. Εντάξει, δηλαδή, αν δεν είσαι... Φυπάκια, πώς το έλεγε, ρε φίλε, ναι, φέτες, λωρίδες. Κάνε με λωρίδες, εκεί που ήταν ντυμένος γυναίκα, ναι. Απ' την άλλη, η ιδέα αυτή του Dark Zone είναι πολύ ενδιαφέρουσα, το να μπαίνεις χωρίς να είναι, ας πούμε, αρένα χωριστή σε κάποιο άλλο, όπως είναι το Crucible στο Destiny, ανοίγεις μια πόρτα και από εκεί που είσαι στο, ας πούμε, κάνε με κύβους, μπράβο ρε Sony Johnny, κάνε με κύβους, έλεγε.
Και ο Ντόπα, να είστε καλά ρε παιδιά. Από ας το πούμε single player περιβάλλον, co-op βασικά είναι κυρίως, να μπαίνεις μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που είναι εντελώς διαφορετικός, ενιαίος, χωρίς loading, επί της ουσίας χωρίς loading, είναι ένα σύντομο cinematic 2 δευτερολέπτων παρεμβάλλεται. Έχει ενδιαφέρον γενικά πως είναι δομημένο το παιχνίδι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που είδαμε σε πρώτη φάση τουλάχιστον είναι πολύ πιο προχωρημένο από το αντίστοιχο που ήταν το Destiny όταν το είχαμε δει πέρσι. Ναι. Έτσι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι το Division, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, έχει το προνόμιο να είναι το Destiny, χωρίς όμως να είναι το Launch Destiny. Έχει δει τα λάθη που έκανε το Destiny και η Ubisoft εδώ μπορεί να τα διορθώσει όλα αυτά. Γιατί εντάξει, εγώ όπως καταλαβαίνω, ένα πολύ πανομοιότυπο εγχείρημα κάνει. Σχεδόν copy-paste είναι η δομή του σε ορισμένα πράγματα και δεν είναι κακό αυτό. Αλλά να το πούμε, γιατί όχι. Είναι ένα Destiny της Ubisoft, αλλά δεν έχουν το πλεονέκτημα να δουν πρώτα τα λάθη που έκανε τότε η Bungie και να ετοιμάσουν να σερβίρουν ένα έτοιμο παιχνίδι. Και όχι να χτιστεί από την αρχή στο launch του, όπως έγινε με τον Destiny. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε γενικά. Ναι, νομίζω ότι κάπως έτσι είναι οι συνθήκες. Και παίζει ρόλο και ο χειρισμός του. Έτσι, από first person shooter που είναι το Destiny, πάμε σε ένα third person με cover σύστημα και... αυτό που λένε τα παιδιά που αλλάζει πλευρά και γίνεσαι ρόγκ, βέβαια δεν υπάρχει ο Destiny, έτσι, δεν υπάρχει ο μηχανισμό. Όχι. Είναι τεράστια διαφορά. Αυτό τα shooter και τα δύο θα μοιάζουν προφανώς, online shooters, αλλά... Η μεγάλη διαφορά του. Για PvP, έτσι. Σε όλο το προηγούμενο σχεδόν λειτουργεί σαν το Destiny. Ναι. Δηλαδή αποστολές, co-op, λοιπόν, επανάληψη αποστολών σε άλλο επίπεδο, σε άλλο επίπεδο δυσκολίες για καλύτερο loot, για καλύτερους πόντους και credits και όλα αυτά. Ναι. Ναι, εδώ Σάββα να πούμε για την AI ότι μας ζόρισε και άλλαξε τελείως στο hard, έτσι, ότι είχε άλλη συμπεριφορά. Ναι, στο hard ήταν τελείως, αλλά ήταν και αυτό, έτσι, το οποίο, okay, δεν ξέρω, εγώ, απλά το είχα αναφέρει αυτό το πράγμα και λέω ότι κάποιος μπορεί να τους ενοχλεί. Τώρα, αν είναι ή όχι απαραίτητο, ουδόλως με αφορά, εγώ απλά το επισημαίνω. Είναι η φάση που έχεις τέσσερις τύπους και βγαίνει ένας κακός ο οποίος έχει ένα γυλαίκο και ένα σκούφο και αδειάζει 6,5 λεπτά γεμιστήρες πάνω του για να πέσει. Λοιπόν, ναι. Αυτό είχα αναφέρει εγώ. Και είναι η... Είναι πιο κνούκεμ, είναι, δεν είναι. Πώς? Ναι, είναι, πιο... ρε παιδί μου, εντάξει, είναι το δίκοπο του πράγματος για ένα shooter που θέλει να είναι και ρεαλιστικό, έτσι. Σάβα, αυτό ακριβώς... Δηλαδή, με ανθρώπους απέναντι, ούτε τέρατα, ούτε ζόμπις, ούτε φρικιά, ούτε... εξωγήινους, ούτε δαίμονες, ούτε βαμπύρια. Έχει ανθρώπους απέναντι. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις αυτό. Να... Ναι, οκ. Okay. Καταλαβαίνω, είναι ο συμβιβασμός. Αυτή τη συζήτηση είχαμε χθες και με τα παιδιά, γιατί εμένα μου φαινόταν πολύ άσχημο αυτό το. Εμείς είμαστε υποτίθεται οργανωμένοι παίχτες, με εξοπλισμούς, με μη 4 στα χέρια, με τα mods πάνω, τα modifications, red dot ιστορίες. Νιώθεις πολύ, πολύ εξοπλισμένος. Και βγαίνει ένας τυπάς, ξέρω εγώ, με μια κουκούλα. Ένας ρογκ να ένα... πούμε, με μια κουκούλα που απλά έχει κίτρινη μπάρα και σε κάνει τέτοια τύπου. Δηλαδή, απλά να είναι υψηλό level, αλλά οπτικά βλέπεις έναν τυπάκο, έναν γκανγκστεράκο, ξέρω εγώ, από τον γκέτο. Με ένα ρόπαλο. Και έχει πιστολάκι στο χέρι και σου ρίχνει μια και διάζει το τέτοιο. Και λες, μα κάτσε, οπτικά δεν κολλάει στο μυαλό αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει λογική. Αλλά είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι μια παραχώρηση που πρέπει να την κάνετε έτσι, όσο το παίξετε. Ναι. Συμφωνούμε. Πάντως, αυτό έχει, αυτή η επιλογή να μείνουν σταθεροί στο ρεαλιστικό του πράγματος, ρεαλιστικό όχι όσον αφορά τους μηχανισμούς, σε ό,τι αφορά το concept και το περιβάλλον και τους εχθρούς, την πόλη κτλ. Έχει και τα αρνητικά του, δηλαδή ότι κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κάπου να υπάρχει μια εξέλιξη μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν μπορεί να κόβεις βόλτες σε μια Νέα Υόρκη και απλά να απελευθερώνεις τομείς ή να ενισχύεις απλά τη βάση σου. Κάτι πρέπει να συμβαίνει κάπου μέσα στο παιχνίδι. Ελπίζω δηλαδή. Εννοείς από θέμα σενάριου, από εξέλιξη. Εξέλιξη, σενάριο, είδες πώς λειτουργεί. Και τα παιδιά, okay, από ό,τι είδες στα λίγα cutscene που είδαμε, δεν έχει γίνει και καμιά φοβερή δουλειά στο...
Έτσι, το είχαν τονίσει, δεν πρόκειται να υπάρξουν προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν πρόκειται να δούμε χιλιάδες ίδιες αδερφές ή ανήψια του ήρωα που να πρέπει να διασωθούν. Αλλά είδες με τα echoes και με τα μηνύματα και με τα τέτοια ότι έχει γίνει δουλειά, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και ο άλλος βλέπει το πρόσφατο παρελθόν, τι συνέβη κατά τα Riot, τι συνέβη κατά την πτώση της Νέας Υόρκης και όλα αυτά. Σε αυτό το πράγμα έχει γίνει καλή δουλειά. Εγώ δεν περιμένω ούτε RPG επιλογές ποιον θα ερωτευτούμε και ποιον όχι, και έτσι δεν παίζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, απλά θεωρώ ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει σε κάποια φάση. Αυτό πάντως που είδαμε στην Πέτρα, εγώ δηλαδή πιστεύω είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα και έχει πάρα πολλές προοπτικές και περιμένω στην κυκλοφορία να έχει πολύ περισσότερο περιεχόμενο. Αυτό θέλω να δω εγώ. Α, εδώ είναι μεγάλο στοίχημα αυτό που λες, Χριστό. Αυτό. Δηλαδή, εκεί θα κρυφθεί και η επιτυχία, ναι. Αυτό που είδαμε ήταν πολύ ολοκληρωμένο, πολύ ενθαρρυντικό, αλλά το αν θα πετύχει θα το δούμε στην κυκλοφορία, αν θα έχει το περιεχόμενο για να το κρατήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, και στη safe zone για παράδειγμα, όχι με στην dark zone με το PvP, να έχει πράγματα να κάνεις. Να έχει αποστολές, να έχει crafting. Κοίτα, Χρήστο, crafting θα έχει. Έτσι, ναι, εφόσον μπορείς να κάνεις disassemble τα όπλα, τα μη contaminated, ναι, τα κάνεις σε υλικά κτλ, θα έχει. Σάβα, να σε διακόψω λίγο. Μου άρεσε και αυτό που είδα πολλά πράγματα μέσα στην βάση. Είδα πολλά διαφορετικά σε κάθε τομέα. Αυτό μου άρεσε, έτσι. Ναι, δηλαδή είναι ρε παιδί μου η health zone και έχει μέσα contamination, children care, έχει, ξέρω εγώ, χιλιάδιο έχει, έτσι, αυτό, για εγκαυματίες, για τέτοιο. Έχει και μου άρεσε αυτό, ναι. Έχει και support. Σκέψω ότι για όλα αυτά υπάρχουν υποαποστολές. Ναι, τα αντίστοιχα gameplay στοιχεία, ναι. Εγώ μάζεψα δηλαδή 400 πόντους στην health zone εκεί πέρα, στη medical zone, και ξεκλείδωσα και το, ποιο ήτανε, το contamination unit, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Και παίρνεις και mods στα perks, λοιπόν, και στα abilities. Θα έχει τέτοιες υποαποστολές, υποθέτω. Και αυτές οι μικρούλες δεν ήταν και άσχημες. Πέρα από κάποιες που τελείωναν πολύ γρήγορα, ήταν και κάποιες που έψαχνες και διαμερίσματα, έψαχνες και πολύ καλή. Τα οποία, ναι, μπορεί να μην έχουν πολύ ουσία, είναι πολύ όμορφα σχεδιασμένα. Είναι ωραία σχεδιασμένα. Πας ενδιαφέροντα μέρη κάθε φορά. Ναι. Και επίσης να πω ότι τα συσσαγωγικά RPG στοιχεία του ήταν ωραία. Δηλαδή, απλά βασικά πράγματα, χωρίς πολλά-πολλά. Έτσι, γι' αυτό είπαμε, με πολλά εισαγωγικά το RPG. Αλλά... Εξέλιξη χαρακτήρα θα τα λέμε καλύτερα, γιατί ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έτσι το λένε και αυτοί τώρα που. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, ωραία τα οπλάκια του, τα δίνει με ωραίο ρυθμό. Σιγά σιγά να τσιμπάς τα levelάκια σου, να παίρνεις τα perks σου, να παίρνεις τα abilities, να κάνεις λίγο customization στα όπλα. Δηλαδή, έτσι, ο ρυθμός της beta, δεν ξέρω πώς θα είναι το τελικό παιχνίδι, ήταν ωραίος. Στο πως εννοείται, κλασική περίπτωση, δεν κρατάς ένα όπλο, μην ερωτευτείς ένα όπλο, δεν υπάρχει περίπτωση να το κρατήσεις πάνω από 2-3 ώρες. Έτσι όπως το είδα το παιχνίδι εγώ βασικά, σαν τον Destiny δηλαδή. Ναι. Είναι αυτό το κυνήγι για το loot, για το πάντα ναι, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Σε βάζεις το τρυπάκι, Γιώργο, να πειραματίζεσαι κιόλας με διάφορες μόντες και ναι, ναι, έτσι ναι, ναι, να μεγαλώνει και η ποικιλία των διαθέσιμων αντικειμένων που ψάχνει μέσα στον κόσμο. Global events θα βάλουμε. Λογικά θα πρέπει να έχει Νίκο για να εμπλουτίσουν και το περιεχόμενο. Ναι. Όπως είχε, ας πούμε, public event το Destiny. Έτσι. Ναι, public τα λένε, ναι, εντάξει. Ναι. Στο Destiny τώρα, ας πούμε, εδώ δεν ξέρω πώς θα τα πούνε, αλλά οι βάσεις υπάρχουν. Θα είναι κρίμα και μεγάλη παράληψη για το παιχνίδι να μην σωματώσουν κάτι τέτοιο. Και ταιριάζει και το setting πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Ναι, ναι. Αυτό που γράφει ο Θάνος, εγώ να πω την αλήθεια, επειδή έκοβα πολύ γρήγορα βόλτες, δεν το παρατήρησα. Ούτε εγώ το παρατήρησα αυτό, αλλά εντάξει, δεν έχω παίξει όσο για να το πω. Τι πρέπει να πούμε, ότι πήρε παράταση βέτα. Πόσο, σήμερα, σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Μέχρι και αύριο στη μία, λέει ο Μιχάλης. Ναι, το μεσημέρι. Μέχρι και αύριο στη μία το μεσημέρι. Αμίγκα 500, για αυτό που γράφεις εκεί στο chat, θα σου έχω κάτι, όχι μόνο για σένα, για πολύ κόσμο, αλλά ετοιμάσου για κάτι πολύ special όταν θα έρθει η ώρα. Όταν θα έρθει η ώρα όμως. Μιας και το αναφέρεις αυτό. Αυτό, Γιώργο, πότε είναι? Μάρτιο. Τώρα, κοντά. Μάρτιο. Είναι τέλη του μήνα, είναι αρχές Μαρτίου, νομίζω. Αρχές Μαρτίου, γι' αυτό και το Alienation. Λοιπόν, είναι προχωρημένη η ώρα. Πάμε για ένα διάλειμμα. Ναι, και να γυρίσουμε μετά να απαντήσεις δεκάδες ερωτήσεις για τον Desert of Caraca, αν θέλετε. Είσαι πολύ κοινικός. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να απαντήσω από τα σχόλια που είχε απαντήσει. Τα σχόλια που κάνανε, ναι.
εντάξει. Ναι, δεν πρόλαβα γιατί δεν είχα πολύ χρόνο σήμερα. Οπότε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Έχουμε και Black φυσικά γιατί χάθηκε από ό,τι είπαμε στην αρχή. Wonderful Life, παιδιά. Everything's Coming Up Roses. Coming Up Roses. Νομίζω το καλύτερό του είναι αυτό για μένα. Το τεχνικά μουσικά. Από όσα έχω ακούσει. Ναι, από όσα έχω ακούσει. Λοιπόν, πάμε για ένα διαλυματάκι και σε περίπου 8-9 λεπτά γυρίζουμε. Τώρα ξεχάστηκα. Λοιπόν, Back και Everything's Coming Up Roses ακούσαμε, Black και το άλλο, Σάβα, Another Wrong Mix. Pink Cream 69, ναι. Κλασικός ποζεράς ο Αρπάνος, Pink Cream, ναι. Μόνο με Ντέρις. Κλασικός φλόρος και βαψομαλιάς, εντάξει. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο Redman. Μια χαρά είναι ο Redman και μια χαρά είναι και τα δισκάκια με το Redman. Όχι, Γερμανοί Bon Jovi, άλλη δουλειά δεν είχαμε. Έλα, καλά είναι. Απλώς δεν είχαν καλούς δίσκους, είχαν καλά τραγούδια. Είχαν καλά τραγούδια, ναι. Παρακολουθείς το καλό. Πώς το λέγεται το άλλο? Το One Minute, όχι ρε. One Step From Paradise. One Step From Paradise και το άλλο το πολύ χορευτικό. I Only Wanna Be For You. Έχουν πολλά χιτάκια. Ναι, αυτά ήταν για μπάρες, ναι. Λοιπόν, ναι. Οι Γερμανοί που όταν θέλουν να μοιάσουν τους Αμερικάνους γίνονται 10 φορές πιο kids, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε. Σχεδόν ανατριχιαστικό. Γενικά αυτό συμβαίνει, αυτό συμβαίνει πολύ στην Ευρώπη και ειδικά από την κεντρική προς την Ανατολή όταν πηγαίνεις. Ναι, γιατί οι Ολλανδοί τι ήταν σε αυτό το τομέα, ρε Νίκο. Παναγία μου, τι κόλλαν έχουμε δει. Τι κόλλαν λεοπαρδαλέ έχουμε δει. Και μες μαλλί φουντωτό. Δηλαδή, ρε φίλε, πήγαινε άλλος από LA, το έκανε. Ακόμα και το χαζό το μακιγιάζ και το ξυμένο το μαλλί, ας πούμε. Το ήταν στη φύση της κουλτούρας. Ήτανε, ρε φίλε, ναι, ήτανε spot on. Το βλέπες μετά στον Ολλανδό και έλεγε ότι αλλάξει πλανήτη, έτσι. Κολούσε και ένα μουστάκι. Κολούσε και ένα μουστάκι από αυτά που κατέβαιναν ίσια κάτω, που δεν το τσικέλωνε. Κατέβαινε μέχρι κάτω στο πτυχούνι. Λοιπόν, και έλεγες μετά Χριστέ και Παναγία, έτσι, ναι. Δηλαδή, δεν ήμασταν μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα στα 80's, kids. Έτσι, μην νομίζετε. Στην τέτοιο ήμασταν πολύ μετρημένοι στην εμφάνιση. Δηλαδή το φράντζα, χέτι και μουστάκι το γερμανικό δεν το πιάνει. Δεν το πιάνει, φίλε, δεν το πιάνει. Δεν το πιάνει. Έτσι, δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει, ο κολλητός μου που δουλεύει στο Βερολίνο μου είχε πει ότι οι Ανατολικογερμανοί που έχουν ξεμείνει εκεί είναι ακόμα έτσι. Ακόμα έτσι, ναι. Είναι τα πιο γάμο παιδιά, ρε. Και οδηγούν Wartburg, διχρονό. Ναι, γιατί, ακόμα και το φορούν κάποια, ε. Ρε φίλε, ναι. Δίχρονο. Βγαίνανε εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, στη δεκαετία του 80 με τα Wartburg. Στην Εθνική πηγαίναμε για μπάνιο στην Κινέτα και δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου. Μιλάμε εθαλομίχλη. Φουγάρα. Πηγαίναμε στους Αγίους Θεοδόρους εκεί στο Σιμίτι, στο Μακετό. Και ξέρετε, ήταν οι κοντινές παραλίες της Αττικής εδώ. Και πεθαίνες να πούμε από τη Διχρονίλα με τα Wartburg. Τότε 80's Λάντα και Wartburg. Παίρναμε εδώ αβέρτα. Ωραία πράγματα, ωραίες εποχές. Λάντα, Ζάσταβα. Ναι, Ζάσταβα, ναι, ναι. Τα παλιά τα σκόντα τα που ήταν και κλειμένα από μπροστά και κλειμένα και από πίσω. Πώς γίνονταν αυτό το πράγμα? Ναι, τα ματράκια της κόντας. Ναι, φοβερό πράγμα δηλαδή. Ναι. Έλεγες πού το διάλογο ξεκινά το αμάξι, πού τελειώνει τώρα. Πού είναι. Εκεί σάμα κάποιος το μπερδεύτηκε και τον το φτιάχνε και έκανε δύο φορές την ίδια σελίδα. Δεν το θυμάσαι. Έμοιαζε και ένα αρενό αυτό. Ναι, ρε, με τα βατράχια της Ρενό, όχι της Στροέν. Όχι, της Στροέν έβλεπες μια χαρά προς τα που είναι το μπροστά και προς τα που είναι το πίσω. Όχι, μια χαρά το καταλάβαινες. Τα σκόντα αυτά δεν μοιάζανε με Ρενό, ρε, και γαλλικά. Με πεζό ίσως, τα πεζό ίσως να ήταν έτσι. Μπορεί να μπερδεύομαι με τα Ντάτσια. Μπορεί να μπερδεύομαι με Ντάτσια. Που ήταν και κλειμένα μπροστά και κλειμένα και πίσω. Και έλεγες ποιο είναι τώρα το προπαγκάζ. Πω, κατάλαβα πιο αμάξι. Τώρα μου δεν στο νιώθω. Καταλαβες, το Ντάτσια. Και είχανε αεροδυναμικά και μπροστά και πίσω. Πώς, ναι. Πώς γίνονταν. Είχανε πάρει την ιδέα από τα Porsche, από τα 911, ρε. Ναι. Όχι ρε, ποιο μπερδεύεστε τώρα. Τώρα μπερδεύσατε τα βατράχια της Citroën
και τα Dacia. Εσύ λες τα Σκόντα, λες, τα κουτένια τα Σκόντα, δεν λες. Ναι, αυτό για το πλαγιαστό, εγώ σου λέω για τα Dacia. Που έγερναν και μπροστά, έγερναν και πίσω. Και έλεγες, γιατί πάει έτσι. Α, τώρα θυμήθηκα που λες. Σάβα, τώρα το θυμήθηκα, ναι. Το Dacia αυτό που λες. Ναι, συγκεκριμένο, δεν ήταν όλα τα Dacia, έτσι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Έλα, κατάλαβα και εγώ ποιο λες. Αυτό είπα, μπράβο ρε αεροπάνο, που έβαλε και Pingrim 69 τέτοιο. Έβαλε βαψό μαλλιάς. Άλλαξε τέτοιο, άλλαξε το avatar. Ναι, έβαλε Pingrim 69. Ναι. Λοιπόν, okay. Αγοριά, μιας και είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αν δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο για gaming, θέλετε να πούμε για σειρές, κινηματογράφου κλπ. Τι είδατε, ή ναι, η κύλη σύλλης να είναι. Ο άλλος βέβαια έγραψε 3.000 λέξεις review, αλλά ας μην πούμε τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Για πες λίγο ρε Νίκο, ναι, για πες λίγο. Προσπάθησε, κάνε μια προσπάθεια ακόμα. Τι να κάνω, γιατί τι προσπάθεια να πω. Να το βρήκε ο Κούπρας. Όχι, χειρότερο. Ναι, πολύ καλό είναι αυτό. Καμία σχέση. Κούπρα, πολύ ωραία ανακάλυψη, αλλά καμία σχέση. Πολύ, πολύ άσχημο. Αυτό είναι και πολύ cool αυτοκίνητο κιόλας. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Ναι, εγώ λέμε τώρα. Θα το βρω. Αυτό ήταν το Σκόντα που βάλε ο Κούπρας. Αυτό είναι το Σκόντα. Το Σκόντα το κουπέ, ναι. Να ρε, να το Dacia το έβαλε. Ποιο το βάλε, να το. Παιδιά, ήταν ακόμα χειρότερο. Ο Ανόρωα. Ναι, ωραίο και αυτό, αλλά αυτό μου αρέσει εμένα σχεδόν το Dacia που βλέπω. Και ένα 4x4 Dacia λες, που ήταν ένα τζιπάκι. Όχι, όχι, όχι. Όχι αυτό, έτσι. Όχι. Το Dacia Denim. Δεν ήταν, αυτό είναι ψέμινος, αλλά... Δες αυτό που βάλε ο John Bob, δείτε παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό μπορεί να πάρει και ελπίστρες, έτσι, άμα αποκλειστείς. Αυτό πετάει κιόλας, Γιάννη. Και έχει σημαία της Ρουμανίας επάνω. Το βλέπετε. Ναι, ναι, μόνο ναι. Στη Ρουμανία συμβαίνουν αυτά. Αυτό είναι, πήραμε επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρα τρακτέρ, ρε παιδί. Αυτό πετάει κιόλας. Αυτό είναι του Batman, ε. Του Batman το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, εγώ είδα Λάντα με ερπίστριες. Σε ένα βιντεάκι. Τώρα θα αρχίσουν με τις φωτογραφίες τώρα, κάτσε, κάτσε. Κλασική τσιγκανιά, λέει. Ναι. Το Yukon Sport με τον αναπτήρα. Ο αναπτήρας ήταν στα έξτρα. Εννοείς. Στο GT. Ήτανε στα μπόνους του αμαξίου τότε ότι έχει και αναπτήρα το αμάξι. Δεν είναι. Ότι είχε χερούλι για να καταβάζεις. Ήτανε κυκλοφορία ακόμα εδώ στο χωριό, οπότε μη λέτε πολλά πολλά. Άμα το παίρνες από καλό αντιπρόσωπο, σου κόλλαγε και πίσω ένα αυτοκόλλητο που λέγε Turbo. Turbo. Παιδιά ήταν πολύ ανθεκτικά, δεν ξέρω τι. Και πήγαινε πιο γρήγορα με αυτό. Ήταν πολύ ανθεκτικά μια φορά. Αφού ήταν ατσάλι, να πούμε. Αλλά πολύ σκληρά, ρε παιδί μου. 1,5 τόνο αυτοκίνητο ήταν, ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ, ο λόγος που έχουν γίνει τα αμάξια πιο στραπατσάρα, το πιο εύκολο, είναι για να μην σκοτώνεις, έτσι. Για να μην σκοτώνουν τους πεζούς. Και εσύ ο ίδιος, γιατί αν είναι ένα αμάξι και δεν συρρυκνωθεί, δεν απορροφήσει τη σύγκρουση, θα βρεθείς με λαμαρίνες, θα σου δικάσουμε. Μετά κέρδιζε πιο. Όποιος το είχε πιο δυνατός. Destruction Derby παίζα. Λάντα All Square έχω στη γειτονιά επίσης. Ωραίος. Και κάτι. Κοιτάξτε παιδιά τη φωτογραφία τώρα. Ναι, ναι, αυτό το λιμουζίνα το Λάντα. Αυτό είναι τι είναι. You are my bitch λιμουζίνα. Δύο Λάντα μαζί. Και το άλογο έχει βάλει πάνω. Πολύ ωραία. Α, ορεξάτους σας βλέπω σήμερα. Ορεξάτους σας βλέπω σήμερα. Τις καλύτερες φωτογραφίες. Μη οξυγονοκόλλησε το κόλλησε. Ναι, έχει πάρει δύο Λάντα και τα κανένα. Αν και τον Dacia, τον Duster που έχει βγει τώρα, παιδιά, πολύ ωραία να ξέρεις. Τώρα άλλες εποχές, εντάξει, τώρα πια δεν είναι. Σήμερα, τώρα εντελώς συμπτωματικά που το λέτε, στον Deutsche Welle είχε αφιέρωμα σε ένα μοντέλο Λάντα καινούργιο. Και τώρα γερμανική. Νομίζω τη Λάντα την αγόρασαν Αμερικάνοι, αν δεν κάνω λάθος. Α, ναι. Εάν σκεφτείς ότι είπανε καλά λόγια στην εκπομπή του Deutsche Welle οι Γερμανοί για μη γερμανικό αυτοκίνητο, για Λάντα, είπαν ότι είναι πολύ καλό για τα λεφτά του κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, το Vesta Cross. Αυτός ρε παιδιά που βάλατε στη φωτογραφία τώρα με το ο τύπος είναι σαν να βλέπεις real life Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών.
Ε, έχω πάθει πλάκα τώρα. Είναι... Ο Mr. Bean δεν είχε ένα τέτοιο αμαξάκι και έπαιζε και σε ένα επεισόδιο. Μίνι Κούπερ είχε. Μίνι Κούπερ πάντα. Αυτός, αυτός με το τρίκυκλο που λες, πρόσεξε. Αυτός με το τρίκυκλο που εμφανίζεται στο επεισόδιο του Mr. Bean είναι η Νέμεσης. Το, το κλωτσάκι αναποδογυρίζει και κάνει. Ναι, που πάει και του κλέβει το πάρκινγκ συνέχεια. Δεν το γουστάρει κάθε καθόλου. Φορά που τον κάνει τέτοιο και τον βγάζει εκτός δρόμου και τέτοια. Και τον ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Μόνο Μίνι Κούπερ έχει, έτσι. Ναι, 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 ναι. Στάνταρ. Να το, Λάντα Μερπίστρια. Σαμάρα, Λάντα Σαμάρα Μερπίστρια. Σαμάρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όπου τώρα θυμήθηκα τα Βόλγα. Πω. Παιδιά, όσοι βλέπετε, ακούτε την εκπομπή στο YouTube, να μας συγχωρείτε, χάνετε όταν δεν βλέπετε, να ακούτε live. Αλλά αυτό, λοιπόν, αυτό το βιντεάκι που βάλε ο Γκόλιθος τώρα με το τρίκυκλο. Αυτό υπήρχε στο χωριό μου σε πορτοκαλί χρώμα. Τέτοιο. Και σέρνεται κιόλας, προσπαθεί. Έλα, για πες Νίκο. Όπα, όχι, ο Αμίγκα είπε ότι ο πατέρας είχε πόνι, έτσι, τα ελληνικά αμάξια. Δεν ξέρω ότι... Πόνι ξεκίνησε τελικά, βγάζουνε πάλι. Δεν πήραν άδεια. Δεν πήραν ακόμα άδεια. Όχι, όχι. Γιατί ρε φίλε. Γιατί αγοράζουμε γερμανικά αμάξια, ξέρω γιατί, για πες. Εγώ θα παίρνω πόνι ρε φίλε, γιατί να μην πάρω πόνι δηλαδή. Εγώ ούτως ή άλλως δεν το έχω, χρηστικό είναι το τέτοιο, δεν είναι ούτε για, για την αίσθηση ούτε για τίποτα, για να πάω από εδώ εκεί. Δεν μπορώ να το τρικυκλώ, το βλέπω ήρθα. Πες ρε για το... Τι να πω, το Homeworld, εντάξει, όσο το διαβάσατε, ψηλό άνισο παιχνίδι. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα και το αγκάθινη τιμή. Δεν μπορεί να βάλει ένα 50 ευρώ και έχει 10 ώρες campaign και το σκύρμιση και το online είναι λίγο. Διότι, όπως έχουμε πει, ένα RTS γίνεται μεγάλο με την campaign, αλλά η ζωή του, η μεγάλη διάρκεια ζωής. Οπότε, πάλι σκύρμιση. Έχουμε μικρό campaign, έτσι. Πάλι καλό βέβαια campaign, έτσι, καμία σχέση με το Act of Aggression που... 10 ώρες ρε Νίκο όμως είναι πάρα πολύ μικρό για 10 ώρες και του μπήκα και αργά έτσι, καθόμουν να μάζευα λίγο, ήμουν σαν... Πολύ μικρό και... ρε φίλε 10 ώρες, εγώ 10 ώρες μπορώ να, μπορούσα να κάνω σε χάρτες, σε συγκεκριμένους χάρτες να... Νίκο, δίνει το campaign βάση στις μονάδες υπερβολικά. Δηλαδή? Δηλαδή προσπαθεί να λειτουργήσει σαν tutorial και... αναλώνει πολλές πίστες στο να μάθεις τις μονάδες. Όχι, όχι. Το tutorial κρατάει 20 λεπτά στην αρχή και μετά σε αυτήν η... Δηλαδή η δομή των αποστολών μέσα είναι άσκοπης δηλαδή. Ναι, βασίζονται σε συμβεύτες, έτσι δηλαδή ότι... Γιατί αν θυμάσαι και το Act of Aggression που παίζαμε μαζί, είχε αυτό το φαινόμενο. Εγώ δεν το είδα μια φορά καθόλου. Ότι σε κάθε πίστα σε έβαζε να παίζεις με συγκεκριμένες μονάδες. Εκείνο ήταν ένα extended tutorial, φαίνεται το έχουμε γράψει και στο review, έτσι. Ναι, ναι, και δεν ήταν... δε σου άφηνε στην ουσία να, να δημιουργήσεις δικιά σου βάση. Όχι. Το απίστευτο είναι η αυτοκινούμενη βάση που έχει το Desert of Karak, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, το πώς μπορείς, αλλάζοντας κάποιους πόντους διαθέσιμους, να το κάνεις, να κερδίσεις range και να παίζεις καλή άμυνα, να το πηγαίνεις μπροστά με armor και full επίθεση, και απλά να το έχεις να το συνοδεύουν, να το χυλάρουν, να το κάνουν repair. Φοβερά. Δεν πάει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό, και... αυτό πρώτα απ' όλα, ξέρεις ότι το είχαν στο Command & Conquer το 4, έτσι. Ναι. Στο Twilight, έτσι. Στο... Ναι. Αλλά βέβαια δεν είχε βγει καθόλου γιατί είχαν μόνο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε ουσιαστικά να στήσεις βάση. Α. Έτσι, δεν μπορούσε να την κάνεις κάπου κάτσε και τώρα και αρχίζω και χτίζω. Όχι, ήταν ένα συνεχές πράγμα που το πήγαινες. Ναι. Στο... ναι. Αυτό. Εδώ πέρα επειδή μας ρώτησε ένας φίλος ότι ωραία πλάκα έχουν αυτά να μιλήσουμε για gaming. Να το πούμε για μια ακόμα φορά. Για μια ακόμα φορά και να τα ακούσουν και τα παιδιά που παρακολουθούν την εκπομπή στο YouTube μετά κτλ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Από τις 10 μέχρι τις 11.30 μιλάγαμε για games. Οπότε τώρα μιλάμε για οτιδήποτε μας κατέβει στο κεφάλι. Δεύτερον, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το πλεονέκτημα αυτής της παρέας εδώ που είναι πίσω από τα μικρόφωνα είναι ότι μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε μας έρθει στο κεφάλι.
να κάνουμε την πλάκα μας και να περάσουμε καλά και να περάσετε κι εσείς καλά. Μιλάγαμε για τα Λάντα και ξαφνικά μιλάει για, ναι, και για το στρατό. Και για το στρατό μιλήσαμε και μιλήσαμε και για το Division, μιλήσαμε για το Tomorrow Children, μιλήσαμε για Λάντα και για Wartburg και τώρα μιλάει για το Homefront. Δεν υπάρχει, δεν είναι εδώ πέρα ούτε του Χατζη Νικολάου ούτε του Ευαγγελάτου εκπομπή να υπάρχει μανιέρα. Αυτό γουστάρουμε, μιλάμε, αλλάζουμε θέμα, πηδάμε από το ένα στο άλλο, θα μιλήσουμε για ταινίες, θα μιλήσουμε για παιχνίδια, θα μιλήσουμε για στρατό. Αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Αυτό... Και το έχουμε πει και χιλιάδες φορές. Έχουμε πει, δηλαδή... Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, πετάτε την ιδέα στο chat, γι' αυτό είναι το chat. Έτσι, αυτή είναι παιδιά, αυτό είναι το webcast του Game Over, είναι μια, ένα, να σας το πω έτσι και τηλεοπτικά, ένα μαγκαζίνο ποικίλης ύλης, ε. Λοιπόν, ναι, όχι πλάκα. Πολύ 90's ακούστηκε. Εντάξει, ναι. Εντελώς βλακεία. Πώς το πες, Νίκο, πώς το πες. 90's εντελώς, θα είναι εκπομπή, δυτική τηλεόραση δεκαετίας 90. Ναι, λοιπόν, ναι, αυτό παιδιά, δηλαδή, όσοι παρακολουθείτε το Game Over, και δεν είναι τώρα, είναι χρόνια αυτό το πράγμα, αυτή είναι η δομή της εκπομπής. Όταν έχουμε να μιλήσουμε για πολύ πράγμα για games, ξέρετε ότι δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Όταν έχουμε να μιλήσουμε για ταινίες, μιλάμε για ταινίες. Για σειρές που εγώ έχω δει αρκετές και θέλω να πω κάποια πράγματα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, θα πούμε και για σειρές. Ό,τι μας βγαίνει και γουστάρετε να τα ακούτε, γιατί από εσάς εξαρτάται τελικά, το λέμε. Και εφόσον ο κόσμος περνάει καλά, και εμείς περνάμε καλά. Ναι. Έτσι. Να κάνω βέβαια και μια μικρούλα επισήμανση ότι για τα πράγματα, για τα πράγματα για τα οποία μιλάμε, ξέρουμε και μιλάμε. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ και μιλάμε όμως. Δηλαδή, πάρα πολύ όμως, ρε παιδιά. Παιδιά δεν είναι... Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αλλά για τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε, δεν παίζει να ξέρουν άλλοι περισσότερο. Σαν σύνολο εννοώ, έτσι. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για adventure και φωνάξουμε τα παιδιά που ασχολούνται με adventure στην ομάδα, δεν παίζει να ξέρουν για adventure άλλοι τόσο πολύ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για RPG, δεν παίζει να ξέρουν άλλοι τόσο πολύ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για heavy metal, σίγουρα δεν ξέρει να παίζουν άλλοι τόσο πολύ. Και να ξέρουν άλλοι τόσο πολύ. Και αν θέλουν να μιλάμε για Marvel και για τέτοια, δεν θα είμαι εγώ βέβαια, αλλά επίσης δεν παίζει να ξέρουν άλλοι. Θα βάλει το Μιχάλη μέσα. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν. Ναι. Δεν είναι, επειδή λέω Γιάννης Γιώργο, μην δικαιολογήσετε παιδιά, δεν είναι θέμα δικαιολογίας. Είναι μια πολύ έτσι. Το ξαναεπισημαίνουμε και ευκαιρία να τα επισημαίνουμε κάποια πράγματα, να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Εγώ δεν λέω ότι το παλικάρι που το έγραψε πιο πάνω το έγραψε με κακή πρόθεση. Έτσι. Αλλά γιατί να μην ασχολούμαστε με κάτι άλλο εφόσον το γουστάρουμε και το ξέρουμε και το κάνουμε και θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ή γιατί να μην σπάσουμε τη μονοτονία και να γελάσουμε μιλώντας για ιστορίες από το στρατό, ρε παιδιά. Οι πιο ωραίες εκπομπές που γίνονται, που εγώ έχω παρακολουθήσει σε τηλεόραση ή σε ραδιόφωνο, είναι αυτές που είναι αυθόρμητες. Και είναι και για εμάς αγχολητικές εκπομπές. Έτσι, και εμείς θέλουμε να πούμε για. Και νομίζω και για τα παιδιά που ακούνε, ρε παιδιά. Έτσι, δηλαδή. Να γράψει και κάθε εμπειρία του. Λοιπόν, κάτσε να σε επιστρέψω να παραφέρω τώρα. Γιατί ήθελα κάτι που έγραψα στο review για να μου πει τη γνώση. Την AI στα strategy. Δηλαδή, εσύ τώρα αν ήσουν μια εταιρεία και κάνεις ένα strategy, θα επένδυες στην AI. Υπάρχει νόημα να κάνεις μια ανταγωνιστική. Είναι πολύ σχετικό αυτό που. Πολύ σχετικό, έτσι. Ναι, είναι πολύ σχετικό αυτό. Διότι ξέχασα να γράψω στο review ότι η AI δεν έχει μόνο πρόβλημα με αυτό που σου είπα, ότι επειδή οι πόροι είναι πεπερασμένοι, τους καταναλώνουν όλους, σου κάνει ένα ras στο σκέρμισε, έτσι. Και μετά δεν έχει να κάνει. Μένει με ένα ρουβλοφόρο και πας και την κερδίζεις απλά. Είναι εντόπισα και πρόβλημα στο ότι μπορεί να σου επιτίθονται αντίπαλοι και οι δικές σου μονάδες να μην πηγαίνουν να τους κυνηγήσουν αυτόματα. Το οποίο είναι εντολή βασικής, δεν χρειάζεται να κάνεις attack γι' αυτό. Το κάνουν αυτόματα. Είναι στο αν φας damage, κάνεις επίθεση. Έπρεπε να υπάρχει στον κώδικα αυτό. Και κάποια θεματάκια στο pathfinding, ρε παιδί μου, ότι πήγαιναν οι μονάδες, λίγο τρακάραν μεταξύ τους, είναι και λίγο βαριές, είναι και λίγο στενοί οι δρόμοι, υπήρχε εκεί πέρα ένα θεματάκι. Αλλά όταν το 80-85% του κόσμου θέλει να παίζει online, υπάρχει νόημα να κάνεις μια ανταγωνιστική AI, θα ασχοληθεί. Αυτό ακριβώς είδα, αυτό ακριβώς. Το κάλυψες πριν προλάβω να απαντήσω. Λοιπόν, η όλη ιστορία με το να παίζεις strategy, για παράδειγμα το παίζεις στο hard setting, στο hard, έτσι, στη hard δυσκολία, μία πίστα, ένα campaign, ήταν το trial and error ουσιαστικά. Εντάξει, δηλαδή
μετά από 4 φορές που έτρωγες ξύλο στο Age of Kings, ξέρω εγώ, σε μια πίστα εκεί πέρα με τους, με τους Αζδέκους, εντάξει. Λοιπόν, ήταν ότι ήξερες πλέον ότι εκεί που πρέπει να τρέξεις πολύ γρήγορα είναι να αποκλείσεις εκείνο το σημείο που ήξερες ότι άρχιζαν να χτίζουνε, για να τους κόψεις εκείνο το πλεονέκτημα. Δηλαδή, όταν μετά από 5 προσπάθειες μάθαινες ότι αυτός είναι ο τρόπος και πάλι έτρωγες ξύλο, και πάλι στο τέλος ξύλο έτρωγες στο hard setting, εντάξει, στο πολύ δύσκολο. Νομίζω ήταν very hard και very hard, νομίζω ήταν στο Edge of Kings, ας πούμε. Very hard πρέπει να τι είναι. Τι ακριβώς, δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα αυτό το πράγμα να αλλάζει συνέχεια. Απλά δεν θα πεζόταν, ναι, αυτό το πράγμα. Τον, αυτό εξυπηρετούνταν, εξυπηρετείται 100% στα, στα strategy, στο online. Όταν έχεις άνθρωπο αντίπαλο. Mm-hmm. Όλο το υπόλοιπο είναι ένα trial and error. Μαθαίνεις την κίνηση στη σκακέρα, όμως στην προβλέψιμη σκακέρα του αντιπάλου και το πηγαίνεις βήμα-βήμα μέχρι να καταφέρεις να το κάνεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι hard αποστολές σε όλα τα strategy που έχω παίξει που δεν έβγαιναν. Δεν έβγαιναν, ναι. Ήταν θέμα δευτερολέπτων. Δηλαδή, δεν θα έβγαιναν με τίποτα. Τώρα, εσύ μιλάς τώρα για αυτή την AI, έτσι, στο πώς στείνει την τακτική του ο AI αντίπαλος. Δεν μιλάς τώρα για μικρό. Όχι. Φτιαξίματα στο ποιο κυνηγάει ποιον κτλ. Όχι, όχι. Το μεγάλο πρόβλημα με την AI είναι ότι δεν είναι έξυπνη ουσιαστικά. Δηλαδή, στα περισσότερα στρατηγική η AI είναι γρήγορη. Αυτό και είναι γρήγορη, ναι. Έχει ένα σχέδιο που είναι μια πεπατημένη. Επειδή μου την οποία αν τη μάθει, αυτό που λε και εσύ, ανταπεξέρχεσαι. Μπορεί και αν μην ανταπεξέρχεσαι ποτέ. Και εγώ έχω πάρει παιχνίδια τα οποία δεν τα έχω καταφέρει. Απλά ρε παιδί μου, τσατίζομαι. Ναι, πολύ άνθρωπο. Ναι. Ναι, τώρα ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά και να επιστρέψω και εμένα στην άποψή μου ότι πρέπει να πάρετε παιδιά για να παίξετε όταν έχετε παίξει το remaster του. Γιατί είναι και καλά remaster. Ναι, ήταν κανονικά remaster, ναι. Ναι, ήταν κανονικό τα remaster. Ακόμα και στο ένα επειδή που είχε ένα πρόβλημα με το UE, είχε μεγάλο πρόβλημα βασικά με το UE. Το φτιάξανε. Παίξτε αυτά. Το μπαντλάκι εκείνο τη προαγορά, εκείνο τη φοβερή ευκαιρία. Έτσι, δηλαδή με 50 ευρώ έπαιρνε 3 παιχνίδια. Και τον Deserts of Karak. Αυτό, αν δεν το προλάβει αυτό, καλύτερα να παίξει τα δύο Homebrew τα οποία είναι αριστούργηματα. Και τον Deserts of Karak είναι. Δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα add-on, ρε εσύ. Αυτό, είναι το, αυτό με ενοχλεί. Mm. Δηλαδή, έχεις 50 ευρώ και έχεις δύο φυλές. Mm. Οι οποίες είναι και mirror. Okay. Και αυτό δουλεύει σαν prequel, έτσι, Νίκο, στην ιστορία. Είναι σαν prequel και μάλιστα το έγραψα κιόλας. Σε αφήνει ένα κλικ πιο πίσω από εκεί που είναι ένα homeworld. Αχα. Για να βάλουν DLC, η μυρίζει DLC φάση. Σίγουρα, ένα expansion ή DLC θα. Ναι, ένα expansion. Θα δώσω. Κόσμο είχε στο online καθόλου? Είχε, πω, από ό,τι διάβασα σήμερα στο Steam, ρίξανε, ήταν region locked, έτσι. Και αν πήγαινε να κάνει override να κρύβεται, ας πούμε, η IP σου ή κάτι, μπορούσε να κάνει το Steam, να μην φαίνεται από που είσαι. Είχες πρόβλημα με το syncing, οπότε τρέχα γύρευα, αν δεν βρες, δηλαδή παίχτε άμα κόψεις την Αμερική, ρε παιδί μου, την Κορέα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Ναι, μετά, πώς να μείνουνε μετά. Λίγο έπαιξα, να έπαιξα κανένα δύο ώρες, δεν έπαιξα πολύ, γιατί κι εγώ, να πω λίγο, δεν είμαι πολύ καλός στα online. Δεν έχω μάθει να παίζω καλά online strategy, οπότε τα αφήνω για τους πιο ικανούς. Αλλά πάλι, λίγα ρεσί, 5 χάρτες online και 2 πολιτισμοί. Τι να παίξει, πόσο να σε κρατήσει αυτό. Ναι, όντως. Πόσο να σε κρατήσει. Και. Τι άλλο. Άντε, ρωτήστε τίποτα. Τι άλλο, σε στράτηση, τι άλλο. Να... Εγώ βλέπεις, δεν μιλάω, δεν ρωτάω, δεν ανακατεύομαι. Γιατί βλακεία θα σου πω, οπότε. Άστο. Όχι, τι να ρωτήσω. Εγώ απλά ήθελα να μου πεις αν συνεχίζεις να πιστεύεις. Αυτά που έχεις γράψει στο άρθρο πριν, πόσο το έχεις γράψει, ρε Νίκο? 100% δεν φαίνεται, δεν φαίνεται την ανταπόκριση. Γι' αυτό σε ρωτώ, επειδή εγώ δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις για την κατηγορία αυτή. Στην κατηγορία αυτή, μάλλον. Υπάρχει το Behemoth που λέγεται Starcraft και ασχολείται όλος ο πληθυσμός που θα μπορούν να ασχολείται με Starcraft, ασχολείται με αυτό. Ναι. Πείτε το hype, τα λεφτά είναι και παιχνιδάρα, δεν λέω δεν είναι παιχνιδάρα, έτσι. Ναι. Και είναι, ρε παιδί μου, τα πόσα άτομα, πόσα αγοράσαν το Starcraft, είχαμε δει περίπου 2, 3, 4 εκατομμύρια. Εκεί φαίνεται. Κάπου εκεί ήταν. Παραπάνω νομίζω. Δεν μετακινείται ένα 20% ρε παιδί μου από αυτούς
να επενδύσει και σε άλλους τίτλους να κλείσουμε. Από το Steam Spy είδα ότι το Days of Crack έχει κάτι δεκάδες χιλιάδες σε πωλήσεις. Το Homeworld, έτσι. Δεν είναι πωλήσεις αυτές. Δηλαδή, πώς η Gearbox θα επενδύσει να βγει μετά, γιατί ουσιαστικά αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας για το franchise είναι να βγει το τρίτο της σειράς, το τρίτο Homeworld, έτσι. Να συνεχίσει η ιστορία από εκεί που μας άφησε. Εδώ κολλάει, Νίκο, και μια έρευνα που διάβαζα το Σαββατοκύριακο μέσα για την αγορά ψηφιακών παιχνιδιών για το 2015, την παγκόσμια αγορά. Ναι. Η οποία ανήλθε σε 61 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι. Και το πρώτο σε έσοδα στον υπολογιστή ήταν φυσικά το LOL, έτσι, ναι, το League of Legends, με 1,6 δις. Ο Χριστός του. Δεύτερο ήταν το Crossfire, ένα παιχνίδι που δεν το ήξερα. Δεν το ξέρω. Είναι και αυτό free to play, νομίζω. Στη τέταρτη θέση είναι το World of Warcraft της Blizzard. Σταθερά έσοδα, ναι. Με 814 εκατομμύρια. Δηλαδή, και μιλάμε για το, αφήσουν, για το ισό, έτσι. Ναι. Πέμπτο είναι το World of Tanks, που είναι και αυτό ένα free to play. Ναι. Αλλά αυτοί έχουν γίνει τεράστιοι, παιδιά. Ναι. Έτσι, μετά είναι αυτοί. Πολωνή. Wargaming.net είναι. Πολωνή. Ναι. Μετά είναι το Lineage. Μετά είναι η Dota. Μετά είναι το Counter Strike. Και δέκατο και τελευταίο ήταν το Grand Theft Auto. Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 σε PC, έτσι. Ναι. Τη μεγαλύτερη πίτα όμως από την ψηφιακή αγορά παιχνιδιών την είχαν τα mobile games. Ναι. Δηλαδή, άμα σου πω τώρα νούμερα. Για πες λίγο, περίπου. Λοιπόν, ναι. Για να συγκρίνουμε λίγο τα μεγέθη, έτσι, στην αγορά των κονσολών συνολικά. Μιλάμε πάντα για ψηφιακές διανομές, το διευκρινίζω. Ναι, ναι. Πρώτο είναι το Call of Duty, το Advanced Warfare, με 355 εκατομμύρια. Ναι. Στα κινητά, ναι, αντίστοιχα, για το 2015, πρώτο είναι το Clash of Clans, το οποίο είναι ένα free to play. Ναι. Turn-based strategy. Ναι. Ναι, ας πούμε, ναι, strategy, ναι, ρε παιδί μου, που για να κάνεις κίνηση θέλει να περάσει, ναι, μία μέρα, να πούμε, από ένα σημείο και μετά, αν δεν επενδύσεις. Ναι. Και σκάνε όλοι τα πακέτα των 19-99. Ναι. Με ποσό, με έσοδα δηλαδή, 1,35 δις δολάρια. Εντάξει, όταν βγάζεις 4 φορές τα λεφτά που βγάζει ένα παιχνίδι όπως το Counter Strike, έτσι, τι πεις να έχεις στηθεί, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Δηλαδή, ασύλληπτα νούμερα, έτσι. Ναι, είναι καθαρές φάσεις pay to win. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτός που θα πάει χωρίς να αγοράσει κανένα πακέτο σε αυτό το παιχνίδι, το Clash of Clans και τα εκατομμύρια κλόνους του συγκεκριμένα, δεν μπορείς να παίξεις. Δηλαδή, και μετά βλέπεις Fallout 4 με έσοδα 108 εκατομμύρια δολάρια και Star Wars Battlefront με 106 εκατομμύρια δολάρια, και αντίστοιχα πας στις αντίστοιχες θέσεις στο mobile gaming και βλέπεις το Candy Crush με 682 εκατομμύρια. Η Apton, παιδιά, ο Μιχάλη ήταν στο Game of War, αν δεν κάνω λάθος. Καμία σχέση με το Clash of Clans. Το Clash of Clans είναι με τους βάρβαρους και με τον φαλακρό απ' έξω που είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον μια εταιρεία για να επενδύσει, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν είναι γελίο να δώσεις 100 ευρώ το χρόνο και να μην πάρεις τρία καλά strategy games, ας πούμε, τα οποία έχουν και χρονοζωή, διότι τα έχουν και το online τους, τα έχουν, όσο ρε παιδί μου παίρνει λεφτά η αγορά, επενδύει, τα αφήνουν τα παιχνίδια πλέον. Δεν είμαστε το 1995 που έβγαινε το παιχνίδι και τέλειωνε, έτσι. Τώρα μπορείς να βάλεις το online και να πας στο άπειρο, ρε παιδί μου, να κρατήσει χρόνια ένα παιχνίδι να είναι ζωντανό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον βλέπουμε. Ρε Νίκο, ξέρεις τι γίνεται. Σκέψου το εξής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και το περιβάλλον ώστε να στρέψει developers και προγραμματιστές και ομάδες στο να πούνε ότι παιδιά, ας μαζευτούμε να βγάλουμε ένα. Δηλαδή, ή θα υπάρχουν κάποια αναπομείνατα μέλη από κάποιες ομάδες, ξέρω εγώ από Redwood ή ξέρω εγώ από πού, όπως ήταν με τον Grey Goo, για να βγάλουν ένα strategy.
ή κάποιοι που το νοσταλγούν, έτσι. Κάποιοι που νοσταλγούν και λένε, παιδιά, ας βγάλουμε ένα strategy. Δηλαδή, σε λίγο θα αλλάξει γενιά, αν κάτσεις να το σκεφτείς. Δηλαδή, θα μπούμε σε γενιά που δεν θα έχει παίξει strategy παιχνίδι. Σκέψου το λίγο. Να. Καταλαβες. Εντάξει, πώς θα βγει μετά strategy παιχνίδι. Κοιτάξτε, όπως και πάλι έγραψα, ας πούμε το IGN, το 2009, το είχε βγάλει παιχνίδι της χρονιάς στο football. Ναι, εντάξει. Και τώρα ψάχνεις ρε παιδί μου να βρεις το review του. Ό, τέμπορα ο Μόρες, εντάξει. Ναι. Ναι. Για τέτοια άλλαγη. Δεν μιλάμε, αλλά τα turn-based είναι άλλη κατηγορία. Για RTS μιλάμε. Ναι, μιλάμε για τα RTS, παιδιά, ναι. Τα turn-based, καταρχάς, είχε ένα XCOM, ας πούμε, που λέω λόγο, που εντάξει δεν είναι strategy, αλλά όλα ανήκουνε... Εγώ τα βάζω σε μια, πώς το λένε, σε μια μεγάλη οικογένεια όλα αυτά. Την μεγάλη οικογένεια της Φυράξης, εντάξει. δεν παίζει τίποτα άλλο εκεί πέρα. Ναι. Είχε βγει και το Falling Skies, δεν ξέρω αν τη σειρά που είναι, ρε. Σαν κλόνος του XCOM. Και PC και κονσόλες. Ναι, και αλλάζει σχεδόν η γενιά, Νίκο. Δηλαδή, στάνταρ αυτή τη στιγμή από τα παιδιά που ακούνε, η μισή μπορεί και να μην έχουν παίξει ποτέ strategy. RTS. Ναι, μαι, αλλά... Αν ρωτήσεις το Θάνο, ας πούμε, ρε παιδί μου, Θάνο, τι RTS έχεις παίξει, θα σου πει... Ή Σάββα να το θεωρούν και ξεπερασμένο σαν είδος. Μα είναι άγνωστο είδος, δεν είναι ξεπερασμένο. Όχι, ναι, να το θεωρούν αυτοί ξεπερασμένο. Αν πει στον Καλύφα, Καλύφα, τι strategy έχει παίξει που είναι τη νέα γενιά. Θα σου πει. Το Age of Empires, ρε φίλε. Το Age of Empires όταν βγήκε. Το 2. Το 1, όχι το 2. Και το 2, και το 2. Εγώ, παιδιά, πάντως έχω. Εντάξει. Από ήδη δηλαδή, πέρα από fighting που δεν το έχω λόγω αντανακλαστικών και αθλητικά, πρέπει να έχω παίξει τα πάντα και να έχω ψηλοασχοληθεί με τα πάντα. Αυτό το πράγμα που πάθαινα με τα strategy, με ό,τι strategy κολλούσε, είτε ήταν φάση Total War, είτε ήταν φάση Stronghold, είτε ήταν φάση Civilization, είτε ήταν φάση RTS. Και πρέπει να πω RTS περισσότερο. Ναι. Που μπορούσα να κολλήσω σε μια οθόνη, να ξεκινήσω 10 το πρωί για να πιω καφέ και να πω κατά τις 8 το βράδυ, μεγάλο τώρα τι έγινε. Και να νομίζω ότι έχει περάσει μισή ώρα. Γιατί ξέχασα να φάω μεσημεριανό, γιατί πεινάω, ας πούμε. Λοιπόν, τι συνέβη. Ναι, γιατί με παίρνουν για τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτό δεν το πάθαινα με κανένα άλλο. Ήτανε, είχα. Και ακόμα και τώρα το καταλαβαίνω, όταν υπάρχουν παιχνίδια που έχουν μέσα micromanagement και δηλαδή... Το μοναδικό στοιχείο που κάθισα και κόλλησα λίγο, ας πούμε, στο Assassin's Creed φέτος ήταν που είχε λίγο micromanagement με τις γειτονίες του Λονδίνου. Μου κολλάει ακόμα εκείνο το στοιχείο, ρε παιδί μου. Ψαρώνω, κάθομαι και ασχολούμαι σαν το χαζό, ας πούμε. Απλώς, εγώ αυτό που, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο, προϊόν, ας πούμε έτσι, έχει κάνει τον κύκλο του, πέρασε ρε παιδί μου την χρυσή του εποχή. Ναι, σίγουρα. Ένα strategy να υπάρχει στα 20 πιο εμπορικά παιχνίδια το χρόνο. Όχι, δηλαδή κατάλαβες κάτι να κρατάει. Ναι, δεν παίζει, είναι ακριβώς. Δεν υπάρχει. Όχι, στην 50 δεν παίζει. Έβγαινε το Red Alert και όπου γύριζες να κοιτάξεις σε μαγαζιά σχετικά ήταν αφήσεις του Red Alert. Ναι. Έβγαινε στο Yuri, τελείωσε. Και αν αυτό δεν το κάνουν τα μεγάλα ονόματα που είναι το Grey Goo, που είναι το Act of Aggression, που είναι το. Το Homeworld, έτσι. Μιλάμε τώρα... μεγάλα ονόματα, ναι. Και, ναι. Δημιουργικά μεγάλα ονόματα, έτσι. Αυτοί είναι. Δεν είναι. 10 ομάδες, ρε παιδί μου, πολύ δυνατές. Μπορεί να και παραπάνω. Ναι. Αν δεν το κάνουν αυτοί, δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λες. Οι νέοι προγραμματιστές, οι developers, οι οποίοι τώρα πόσανα 20-22 χρόνια και δεν έχουν πέσει. Ναι, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Θα πάνε στη MOBA, γιατί εκεί. Στη MOBA, λέω. Στα mobile games, όπου εκεί υπάρχουν τα λεφτά και εκεί μπορούν να δουν τους κόπους να ανταμείβονται, έτσι. Ίσως και εγώ να κάνω αυτό, αν ήμουν. Κοίτα, Νίκο, μια μελέτη έλεγε ότι μια, ας πούμε, η Zynga βγάζει 2,5 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε κέρδη, έτσι. Αυτά άλλοι δεν τα βλέπουν ούτε το χρόνο, άμα τα δουν θα είναι ευτυχισμένοι, οπότε έχουν αλλάξει λίγο οι ισορροπίες. Αλλά πάλι είπαμε, πάλι μιλάμε για
εντάξει, για άλλα πράγματα του στείλω ότι επειδή είναι μια πλατφόρμα και επειδή αυτό που λέγαμε κάποτε, επειδή γρατζουνέ μια κιθάρα, δεν είναι και ροκ, έτσι. Ναι, αλλά όταν η πίτα είναι νέα. Ακριβώς. Όταν για χρόνια, Γιάννη, διαβάζαμε ότι ο Τάδε καταλείπει το Τάδε στούντιο και η συνέντευξη του επόμενη είναι δημιούργησα μια εκπληκτικά δημιουργική ομάδα για να βγάλουμε mobile games που θα τα θυμάται όλος ο κόσμος και τελικά να μην ποιος θα θυμότανε. Εντάξει, εκεί θα πάει το πράγμα, δεν θα πάει. Ναι. Δηλαδή μια άσχετη κατηγορία ουσιαστικά, αυτή του pay to win, του free to play, του mobile κτλ, απορρόφησε και ένα τεράστιο δυναμικό. Βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τι, να κατηγορήσει τη μοίρα, να κατηγορήσει την τύχη, αυτό είναι. Business είναι το πράγμα. Δεν είναι κατηγορία, είναι ένα παράπονο, ρε παιδί μου, που έχουμε. Ότι... Ναι, αυτό. Όχι ότι μπορεί να κάνει και κάτι τώρα, ναι, ακριβώς. Εδώ FPS δεν βγαίνουν καλά. Τι να λέμε τώρα. FPS, από πότε έχει να παίξει FPS, ναι. Αν ξεχάσει το Old Blood, ας πούμε. Τα Wolfenstein. Ναι. Πότε έπαιξε FPS. Ενώ FPS με σωστή και σοβαρή campaign, έτσι. Ναι, ναι. Πότε έπαιξε FPS. Το Wolfenstein, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Εδώ και 4 χρόνια δεν έχουμε παίξει FPS, ρε παιδιά. Είναι Far Cry που είναι franchise, Call of Duty. Καλά, άσε τώρα τα online τώρα. Λέμε FPS κανονικό. Έτσι. Λοιπόν, με campaign. Ναι. Με campaign, ας πούμε. Και το Wolfenstein. Ναι. Εγώ έχω ξεχάσει να παίζω FPS. Εγώ εδώ και 3 χρόνια δεν έχω παίξει FPS. Περιμένουμε το Doom. Το Doom, ναι. FPS, ναι. Αλλά και το Doom είναι παλιό franchise. Μιλάμε και το Metro. Σωστά, το Metro ήταν. Ναι, αλλά και αυτό έχει μια τριετία. Έχει μια τριετία, ναι. Δηλαδή περιμένουμε το Halo, περιμένουμε το Doom, όλα τα νιάτα, έτσι. Το ένα από το 2000, το άλλο από το 1990. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Και αν είναι FPS, αν το Overwatch θα σου πει. FPS είναι το Overwatch. Ναι, αλλά εγώ λέω για FPS, παιδιά. Ίσως και να υπάρχουν πολλά FPS πιο indie στο PC, δεν το ξέρω αυτό. Πρέπει να πάω. Ποια είναι τα indie, τα PC, τα FPS. Δεν βγάζουν, έτσι. Όχι. Και αν είναι, θα είναι. Δεν μιλάμε τώρα για FPS first person rogue-like παιχνίδια. Rust και τέτοιο. Ένα με την κλασική 15-ωρη campaign να το παίξει να το γουστάρεις. Ναι, να έχει shooting, να γουστάρεις, να κάνεις. Ναι. Τώρα θα βγει πάνω το Homefront. Και δεν ξέρουμε και αυτό πείραμα θα είναι, θα δούμε. Έχει αλλάξει Open world, αρκετά. Ναι, ναι, αυτό, έχει αλλάξει πολύ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, το Fallout ήταν FPS, ναι, σωστά. Ναι. Το Division τι θα είναι, έχει και first και third είναι, πώς είναι. Όχι, third. Όχι, third. Εκτός όπως... first και δεν το είδα, 8 ώρες. Όχι, δεν έχει. Όχι, third person είναι. Έχει ωραίο shooting το... Ναι. Λίγο, στην ουσία είναι οι μηχανισμοί λίγο Splinter Cell και λίγο Ghost Recon. Και λίγο Watch Dogs. Ναι, μια μίξη αυτή. Ίσως και να έχουν λίγο ξεμείνει από τα FPS από θεματολογία. Δηλαδή εξαντλήσαμε full την... Τα FPS πάντα λέμε campaign, έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Εξαντλήσαμε το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος από εδώ να το πάρεις έχει ξεχυλωθεί το θέμα. Μετά είναι το μέλλον και από εκεί πέρα τι που θα βγάλουμε. Εντάξει, το Bulletstorm τι ήταν, τι θεματολογία είχε για γαμούσε σαν campaign. Σωστά. Και ήταν και πρωτότυπο. Και εξαφανίστηκε κιόλας, γιατί η Microsoft κατάπια την People Can Fly και τους έβαλε να βγάλουν Gears of War. Τους κατάπιε. Ναι, το χειρότερο Gears of War. Ναι, ρε παιδί μου, τους κατάπιε. Σου λέει, εντάξει, άστε τώρα που κάνατε εσείς κάτι πρωτότυπο και κάτι διαφορετικό σε FPS, ελάτε τώρα να κάνετε λίγο εδώ χαμαλοδουλειά. Mm-hmm. Τι να σου πούνε αυτοί, όχι. Κι όμως το Bulletstorm τελικά ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Από τα καλύτερα της γενιάς. Ναι. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι, παιδιά. Και εμπνευσμένο και... πάλευα με τις ώρες να μπορέσω να πετύχω τους συνδυασμούς. Και ήταν και διασκεδαστικό αυτό το πράγμα. Δεν ήταν, δηλαδή, κάθε φορά που έβγαιναν με κλωτσίδι, με μαστίγιο, με κλωτσιά στον αέρα και πάλι κάτω. Και, δηλαδή, ήταν σαν action platformer με shooting. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι ένα setting, ένα generic setting με κάποιον πλανήτη, κάτι κακούς, κάτι τεράστιες πόλεις που τις κατάπινε η άμμος και έβγαλαν FPS. Τι setting να έχει. Mm-hmm. Γιατί τώρα, αν μετά από τόσο καιρό σου έβγαινε ένα κανονικό World War II
campaign, θα έλεγες όχι. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Το είπε και ο Ανώνυμος 66% ρε παιδί μου. Κανένα. Τελευταία φορά πότε ήταν, στο Call of Duty 2 που είχε σοβαρό Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου. Και Brothers of Pharma, άμα πάρεις. Ναι. Θα χαιρέτησε και αυτό. Από αυτά που κατάπιε. Να, χάθηκε. Ναι. Δεν μπόρεσε. Το Brothers in Arms γενικά δεν μπόρεσε να αναπνεύσει σαν franchise. Ναι. Είχε δύο καλούτσικα παιχνίδια. Καλούτσικα δηλαδή, ήταν σε σημεία, ήταν πετσοκομμένα και το τρίτο ήταν πολύ κατώτερο των προσδοκιών. Αυτό που θα έβγαινε και βλέπαμε τότε screenshots και λέγαμε με την Unreal την μηχανή και λέγαμε ρε τι θα είναι αυτό και τελικά ήταν... Δεν ήταν τίποτα. Ναι. Τίποτα βασικά, ναι. Να είναι και το World of War, μωρέ, ναι. Πού είναι τα time splitters. Τρομερός ρυθμός, τρομερό χιούμορ. Okay, δεν ήταν καλύτεροι FPS μηχανισμοί στον κόσμο. Τρία ολόκληρα παιχνίδια. Χιούμορ, η ατάκα η μία μετά την άλλη. Τα κάμεο το ένα μετά το άλλο. Τα easter eggs το ένα μετά το άλλο. Και 16-17 hours campaign. Εκείνο το Future Perfect. Το 2 έτσι. Όχι, το Future Perfect. Α. Το... Που είχε βγει και για Xbox. Λοιπόν, απόλαυση. Τα Medal of Honor που λέει και ο Θάνος χάθηκαν. Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου, ίσως κάποτε περνάνε και οι εποχές. Δηλαδή πλέον η έννοια FPS έχει να κάνει με το βουτάμε, βλέπουμε ονοματάκια απέναντι και αρχίζουμε και κοπανάμε. Έτσι είναι ρε παιδιά. Έτσι είναι. Ξέρω εγώ. Αλλάζουν και οι εποχές. Θα αργήσουμε πολύ να δούμε FPS. Ναι, Ανώρα, είπαμε το χαλοπέδι, είπαμε για φρέσκα franchises. Ναι, ρε παιδί μου, είπαμε για, έτσι, για κάτι διαφορετικό πέρα από τα 7-8 που σαν ονόματα είναι γίγαντες. Ναι. Πρέπει λίγο να τα βάλουμε στη... Ω, να αρχίσω να κάνω λίστες. Να τα θυμόμαστε λίγο, ναι. Το Darkness Κώστα το κατάπιε η Μαρμάγκα. Το Darkness 2 ήταν ένα υποκατάστατο, δεν ήταν Darkness. Το Darkness ήταν ένα πολύ πρωτότυπο, απολαυστικό σε σημεία παιχνίδι, με hubs ανοιχτές περιοχές, με πολύ ενδιαφέρον gameplay, με ψάξιμο. Το κατάπιε η Μαρμάγκα. Το 2 τι ήταν, ένα εξάωρο πράγμα, ξεκινούσες, τελείωνες. Πολύ ρηχό, πολύ τίποτα. Το Darkness είχε βγει τότε σε starting του για το Xbox, στα πολύ πρώτα του. Όχι, 360. Από τα πρώτα, από τα πρώτα. Starbreeze. 360, PlayStation 3 και PC. PC, ναι. Το Darkness. Δεν θυμάμαι εγώ να υπήρχε. Τι console τέτοιο ήταν. Ναι. Μήπως βγήκε πιο μετά. Για δέστε ρε παιδιά, θυμηθείτε λίγο. Ναι. Και βέβαια τώρα, μεθαύριο που βγαίνει το Metroid Prime το 4. Ναι. Α, μόνο κονσόλες ήταν ρε. Εντάξει, τον εμπιστεύω απόλυτα τον Αντουάν σε αυτά τα πράγματα. Είναι, ναι, τις προάλλες πέταξε κάτι Xbox τίτλους, με κούφανε τελείως. Εντάξει, τον εμπιστεύω απολύτως. Α, δεν πειράζει που του αρέσουν τα Assassin's Creed. λοιπόν, ναι. Για τσεκάρετε λίγο ρε παιδιά να μας φύγει απορία. Το πρώτο, το The Darkness, ήταν για PC. Όχι, να το τώρα το. Δεν είναι έτσι. Δεν βλέπω κατά ναι. Είναι γάμο το αδικοχαμένη. Πάλι λίγο καταλήγουμε στις πικρές διαπιστώσεις ότι σε πολύ μεγάλες προσπάθειες τελικά η βιομηχανία δεν δείχνει την πίστη που πρέπει να δείξει και έχουν άδοξο τέλος και ομάδες ανάπτυξης και franchise ολόκληρα. Τελικώς. Να. Αυτό που χάθηκε ήταν είναι το Interstellar, το θυμάσαι Σάβα. Ποιο? Interstellar. Ένα που ήταν πολύ καιρό σε ανάπτυξη. Μόνο για PC είναι αυτό, Νίκο, το θυμάσαι εσύ. Ποιο ήταν αυτό, ρε. Το ψάχνω τώρα. Interstellar Marines, νομίζω. Να το πω. Κάτι Interstellar Marines υπάρχει. Ναι. Κάτι μου λέει αυτό. Ναι. Σαν να το θυμάμαι έτσι. Αυτό ξεκίνησε εποχή πλαίσιων 3 αρχές για να κυκλοφορήσει. Μετά
διαλύθηκε το στούντιο, ξαναδημιουργήθηκε, αλλά είναι πολύ καιρό μετέωρο αυτό. Πάντως, σαν τελευταία ενημέρωση λέει ότι πέρασε από τη Unity 4 στη Unity 5 τον Ιούλιο του 2015, δηλαδή είναι ζωντανό ακόμα το παιχνίδι. Είναι ζωντανό, αλλά τόσα χρόνια στην ανάπτυξη, ξέρω εγώ, γι' αυτό... Ναι. Ναι, να πω την αλήθεια, να ο Άγγελος το έβαλε, αλλά δεν το θυμόμουν καλά. Ναι, αυτό. Τώρα που είδα που ο Άγγελος, να πούμε χρόνια πολλά για χτες τώρα, γιατί έχει περάσει το 10 η ώρα, πολύχρονος να τα κατοστήσει ο Άγγελος. Τώρα για τον χρόνο επομένως. Ναι. Και πάμε και λίγες μέρες πίσω, να πούμε στον κύριο Πλωμαριτήλ, γιατί και αυτός 23 Γενάρη είχε γενέθλια. Να τα κατοστήσει και ο κύριος Νικολάκης μας. Γιατί τον ξέχασα την προηγούμενη φορά, ντροπή. Άγγελε, να τα κατοστήσει και εσύ, ρε. Σε 64 χρόνια, 63. Ναι, σε 34 μπήκα. Ναι, 66 χρόνια. Έχεις ακόμα. Κατοστήσει. Έχεις. Ναι. Εντάξει, το έκρυψα και από το Facebook που είχα τα γενέθλια και ρίμουν στο κεφάλι μου 2 χρόνια τώρα. Τι έγινε? Το έκρυψα από το Facebook και ξέρεις, ο κάθε ευτύχης να πούμε έστελνε χρόνια πολλά. Εντάξει, στέλναν και δική μου, στέλναν και άτομα τα οποία, okay, στέλναν απλά τυπικά. 100-150 ευχές να απαντήσει. Είσαι τόσο δημοφιλής, ρε θηρίο. Προφανώς και είμαι δημοφιλής. Αλλά δεν είναι θέμα δημοφιλές, είναι ότι αυτό το κάνουν όλοι αυτόματα. Βλέπουν ποιος έχει χρόνια πολλά και γράφουν ένα χρόνια πολλά. Πουάχ. Απλώς εγώ έχω, όπως λένε, ήθελα να απαντήσω σε όλους, το έπισα και ηρέμησα. Χρόνια πολλά έρχονται. Χρόνια πολλά έρχονται, Νόκια. Α, παιδιά, έχω θέμα, έτσι, έχω παραγγείλει εδώ και ένα μήνα το καινούργιο μου κινητό και δεν έχει έρθει. Ποιο παραγγείλες τελικά? Βρήκα σε προσφορά το Windows Phone τελικά πήρα. Ποιο? Το X40 XL. Καθόλου κακό. Ναι. Και γιατί κάνει ένα μήνα να έρθει αυτό? Διότι το... Του περνάει πήρα... Microsoft τώρα Windows 10. Να σου πω, δεν ήταν και πολύ... ήταν λίγο ψευτράκι στο μαγαζί. Όχι, απλώς το πήρα μέσω της επιδότησης, κατάλαβες. Α, okay. Και δεν κατάλαβα εγώ καλά αν το είχαν ή δεν το είχαν στο stock. Και είναι τώρα κάνα 20 ημέρο το που παραγγείλει. Το πήρα και άσπρο κιόλας. Θλιβερό. Μια φορά, μεγιά. Θα είναι ωραίο κινητό. Θα είναι... Ναι, ναι. Το πράγμα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Είδε κανείς από τους παρόντες και στο chat παρόντες το Rise of the Tomb Raider σε PC? Ή θα δει κάτι ένα καλό παιδί? Εγώ είδα ότι υπάρχει ένα κόλπο που να μπορείς να το πάρεις με 9 ευρώ νόμιμα. Ναι, οκ. Okay. Θα μας πεις μετά, ε. Όχι. Δεν τρέπεσαι, με κορυδεύεις. Ατακάρα. Ατακάρα. Αυτό είναι ως εξής. Άμα γυρίσεις τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σου στην Ουκρανία, σαν τόπο διαμονής, απίστευτο. Μπαίνεις στο Microsoft Store της Ουκρανίας και το αγοράζεις με 9 δολάρια. Απίστευτο, ρε φίλε. Είναι μια καλή ευκαιρία. Για σου οι Ουκρανοί σήμερα που είμαστε χαλαροί από reviews, ίσως είναι μια ευκαιρία να το πάρουμε αυτό. Γιατί όχι, έτσι? Ναι, να δούμε λίγο και το τεχνικό τομέα. Γιατί εντάξει, παιδιά, εγώ στο Xbox One αυτό που είχα δει ήταν πολύ όμορφο. Θα ήθελα να ξέρω πώς δείχνεις ένα τούμπανο πισάκι. Έχω δει. Να καταγράφατε και κανένα τέτοιο, κανένα. Και για εμάς τους φτωχούς, ναι. Πάντως έχω δει ότι έχει διαφορά. Ναι, σίγουρα θα έχει, ρε. Έχει, ναι. Σίγουρα θα έχει. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ήταν το πρώτο, έτσι, το 2013 ο τίτλος, η διαφορά μεταξύ κονσόλας PC. Ναι, που συνεχίζω να το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Είναι. Γενικώς έκανα φοβερή δουλειά και στις παλιότερες κονσόλες, δηλαδή και το προηγούμενο Tomb Raider και αυτό στο 360. Πάμε πάρα πολύ καλά, εντάξει. Ναι. Στο 360 απλά, ρε Γιώργο, ας πούμε εκεί στο Thermal, πώς το λέγαμε? Thermal Valley. Στο Thermal Valley, εκεί λίγο κολώνει, λίγο. Ναι. Ξέρεις, είναι λίγο μεγάλη περιοχή, πολλοί κόσμος, πολύ τρέξιμο και λοιπόν. Αλλά κάνανε φοβερή δουλειά. Δηλαδή είναι eye candy παιχνίδια και τα δύο. Τώρα καλύτερα, χειρότερα, τώρα καθόμαστε και συζητούσαμε αν το Tomb Raider είναι ομορφότερο από το Uncharted, ας πούμε. Ή αν το, όχι, το Uncharted είναι πιο όμορφο. Λες και δεν μπορούσε κάποιος να παίξει και τα δύο που είχε PlayStation 3. Ναι. Ή θα μείωνε το ένα την αξία του άλλου. Λοιπόν. Και σε αυτό πιστεύω, ναι, ότι το Rise θα είναι πολύ όμορφο σε PC.
Δεν είδα δυστυχώς βίντεο, γιατί τα περισσότερα είναι σε 60fps και εγώ, παιδιά, στα 60fps δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ουσιαστικά να δω βίντεο στο YouTube. Mm. Ναι. Κολλάει, δεν το σηκώνει με τίποτα. Λόγω επεξεργαστή, ναι. Μάλλον λόγω επεξεργαστή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, το κατεβάζω και μετά κάθομαι και το βλέπω με KM Player. Mm. Που το KM το παίζει πολύ καλά. VLC δεν στο παίζει. Το VLC κολώνει. Ναι, το KM παίζει. Εννοείται στο tablet στον Nexus φαίνονται όλα τέλεια τα βίντεο. Αλλά στο PC δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Ναι. Α, και το Demon Souls έχει 5 ευρώ στο store. Να το ξέρετε. Για όσους ακόμα ψάχνουν δικαιολογίες. Ναι. Μπορεί να φοβόμαστε. Εμείς δεν μπορούμε. Ναι. Και Γιώργο, επειδή ρώτησα το XCOM περίπου πότε θα το έχουμε διαθέσιμο για review. Επειδή γράψανε και παιδιά και όλα και για το Sebastian Leb και τα λοιπά, αυτά τα περιμένουμε όλα παιδιά τις επόμενες μέρες. Και XCOM 2 και Sebastian Leb. Έχουμε πάρει ήδη το Twilight Princess HD, το Χιοσάβας. Αυτό θα αργήσει πολύ πολύ ακόμα. 1η Μαρτίου είναι το λίγη το εμπάργκο. Ναι, αργεί πολύ αυτό, ναι. Ναι. Πολύ τι άλλο, έχουμε το Pokémon Mystery, πώς λέγεται, αυτό το έχει πάρει ο Κώστας Παπαμήτρου. Αυτό τώρα σε καμιά εβδομάδα θα βγει review. Το Layers of Fear, το μας στείλανε, θα μας στείλουνε. Ποιο είναι αυτό, για βοήθεια λίγο. Αυτό το καινούργιο horror, που είναι και έχει και πολύ hype και όλα αυτά. Αν είναι ψηφιακή διανομή δεν το έχουν εδώ, πρέπει να το βρούμε μόνοι μας, να μιλήσουμε με τους developers, να μας το δώσουν. Μήπως το περικάζει Μιχαλτσιάνος αυτό. Θα ρωτήσω τα παιδιά ή κανένας Νικόλας. Έχουμε παραλάβει το The Witness, το δουλεύει ο Νικόλας ο Μαρκόγλου ήδη. Έχουμε το This War of Mine, The Little Ones, που το έχει ο Αλέξανδρος Μιχαλτσιάνος. Εγώ το έχω λιώσει αυτό σε tablet μια φορά, στο Android. Ναι. Γενικά ό,τι είναι, είτε έχουν παραλάβει είτε έρχονται τις επόμενες μέρες τα καινούργιες κυκλοφορίες. Ναι. Κάποιο ήθελα να ρωτήσω πότε είναι ρε γάμο το, αλλά ξέχασα τώρα ποιο ήθελα να ρωτήσω. Θεός είμαι κι εγώ. Ναι, δεν πειράζει, θα μου έρθει. Θα μου έρθει. Ωραία, και είμαστε στα όρια να κλείσουμε κιόλας. Το Layers of Fear είναι σαν το Rats in the Walls. Τι λες τώρα. Το Rats in the Walls συνεχίζω να το θεωρώ το πιο τρομακτικό διήγημα που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Έχει και το Dying Light, το μεγάλο expansion. Το expansion. Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι 9 Φεβρουαρίου. Ναι. Αν το παίζει το βιντεάκι του PC σου Σάββα, θα προστάρω. Ναι, πόσταρε και θα το κατεβάσω, μωρέ. Εντάξει, θα το κατεβάσω. Ναι. Πάντως, ρε παιδιά, επειδή έγραψαν προηγουμένως για το Dying Light, σας κάνει εντύπωση του ότι η Microsoft απλά δεν αγχώνεται καν με την τακτική της της Sony σε ό,τι αφορά τις προσφορές? Σας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό? Από την άποψη τι, ότι ρίχνει τις τιμές η Sony? Κάθε Τετάρτη στη Sony, στο Play Store μπαίνεις, στο store του PSN και ξέρεις ότι θα θέλεις να τσιμπήσεις 3-4 παιχνίδια. Και βγάζει κάθε εβδομάδα ο Nelson εκεί πέρα ανακοίνωση με τις προσφορές του live και έχει τώρα, πρέπει να είναι η 708η φορά που έχει προσφορά το Far Cry 4. Ξέρω, εδώ ίσως παίζουν και συμφωνίες πίσω από το κάτω από το τραπέζι. Το τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Ναι, ρε φίλε, τα παλιά παιχνίδια, το ένα το άλλο. Δηλαδή, σχεδόν όλη τη βιβλιοθήκη του PlayStation 3 την έχει βγάλει κατά καιρούς με 5 ευρώ η Sony, να πούμε. Πέρα από κάτι weird ass Japanese που έλεγε και ο άλλος στο... στο τέτοιο, στο honest review του Dark Souls που έλεγε Weird ass Japanese fights. Ναι. Τι να σου πω, θέλουν να προωθήσουν το backward compatibility, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, ναι. Δηλαδή, να δω ένα παιχνίδι να μπορέσω να το πάρω με 5, 6, 7 ευρώ ας πούμε στο Gold και να πω άντε, να πούμε πήραμε και ένα τέτοιο παιχνιδάκι. Ενώ στην προηγούμενη γενιά ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή στη Sony έψαχνες με το κι άλλη καμιά καλή προσφορά. Ναι, ακριβώς. Και η Microsoft κάθε εβδομάδα δεν ήξερε τι να πρωτοαγοράσει. Στο store έχω πάρει παιχνίδι που ξέρω ότι δεν θα το παίξω ποτέ, ρε παιδί μου. Ναι. Έχω πάρει
το Tales of Symphonia, το Dawn of a New World, να πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το παίξω. Όπως τα Metal CD που βρίσκαμε με 3 ευρώ. Ποιο? Ναι, γενικά, ρε, μια, ναι, ρε, ρε, όταν, αυτό το πράγμα, ναι. Που πήγαινες για κάτι συγκεκριμένο και έφευγες με 5-6 ας πούμε, ακόμα των 2-3 ευρώ και ναι, αυτό. Ας τα κάνεις και αυτό. Κουβέρα, ας πούμε, ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ναι. Δηλαδή... Σουβέρ, ρε, όχι κουβέρ. Σουβέρ, ναι. Και κουβέρ, και κουβέρ. Και κουβέρ, ναι. Ό,τι θες, άμα το ανοίξεις. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και είναι πολλά, δεν είναι, δηλαδή... μπήκε ένα φιλαράκι που τώρα ασχολείται και έβαλε PlayStation 3, ξέρεις, έμεινε άνεργος ο Θεός και εντάξει, σου λέει κάτι να παίξουμε, ας πούμε. Και μου λέει πού θα τα βρούμε, να τα αγοράσουμε, να τα δανείσεις. Και του λέω, ρε Γιάννη, λέω, κάνε λογαριασμό, έχει με 5 και με 6 ευρώ. Και δεν με πίστευε. Και προχθές μου παίρνει και μου λέει, πήρα, λέει, έδωσα 30 ευρώ και έχω πάρει 8 παιχνίδια. Ναι, είχε πάρει με 15 ευρώ το τριπλό πακέτο το Batman, είχε πάρει, ρε παιδί μου, οκ. Όπως έλεγε και ο Καλήφας κάποτε, να μην το ξεφτυλίζουμε. Αλλά αυτό δεν είναι το λογικό. Δηλαδή, κάποια στιγμή έχει παιχνίδια 5 ετών, ρε παιδί μου, 10 ετών. Δηλαδή, βάλει τα 5 ευρώ να τα πάρει όλος ο κόσμος, ρε φίλε, στο κάτω-κάτω. Ναι. Θέλει να σπρώξει τον κόσμο στο Xbox One, μάλλον. Δηλαδή, ακόμα αυτό προσπαθεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ότι ξέρει, δεν φτηνίνει τα 360. Πάτε ναι, αλλά το Xbox One, ρε φίλε, δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι με το πώς πηγαίνει γενικά. Στα νούμερα που διάβασα. Ίσως να το παλεύουν ακόμα αυτό, να θέλουν δηλαδή... Απλά περίμενα λίγο πιο τέτοιο, ρε παιδί μου, λίγο πιο επιθετική πολιτική. Ναι. Δηλαδή, ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ειλικρινά τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις συμφωνίες. Έτσι μπορεί να σου πει ο άλλος ότι φίλε έπαιζε συμφωνία και σε κάθεσαι και θάβεις. Λοιπόν, έχει περάσει ας πούμε 2 χρόνια και 2 μήνες που έχει βγει το One, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το Deals with Gold και το Games with Gold συνεχίζει να υπάρχει σαν θεσμός. Έχει δώσει που και που για καλά παιχνίδια. Λοιπόν, δικό σου παιχνίδι ήταν το Rise, το Son of Rome, έτσι. Ναι. Δώσ' το να πάει στο διάλογο, δώσ' το ένα μήνα να μπει ο άλλος και να μην τραπεί για το Games with Gold που παίρνει. Ναι. Να μπει στη διαδικασία και να το πατήσει το download, που βάζεις κάτι πράγματα που πρέπει να τα ψάχνεις κάθε φορά στο Wikipedia για να δεις τι είναι. Εγώ τους τίτλους της Microsoft τους ψάχνω από Wikipedia για να δω τι δίνουν, ρε φίλε, κάθε φορά. Εγώ κατέβασα προχθές εκείνο και το Zeroes. Το Zeroes μπήκα για να δω τις κατά τι είναι. Και τι ήταν αυτό, ένα... Το down shooter, τι είναι, ξέρω... Ω, δεν είναι shooter, δεν είναι shooter. Ένα τύπου... σαν κάτι arcade παλιά brawlers. Σαν το... All for One στο Ratchet & Clank. Ναι, ναι, ναι. Side scrolling είναι, ας πούμε. Α, side scrolling. Ας πούμε. Πώς ήταν τα παλιά τα arcade brawlers του τύπου Battletoads κλπ. Περπατάς από αριστερά προς τα δεξιά και ρίχνεις ξύλο στα ανθρωπάκια που βγαίνουν. Ναι. Επάνω σε πλατφόρμες. Ναι, ρε παιδί. Streets of Rage που λέγεται. Ωραία, ναι. Ωραία. Έχεις το Dead Rising. Πόσος κόσμος θα το πάρει το Dead Rising ακόμα το 3? Για πέστε μου, ρε παιδιά. Ναι. Που δηλαδή έχω απορία, δηλαδή πόσο πουλάει αυτό το πράγμα κάθε μήνα τώρα, πουλάει 150 κομμάτια. Το Dead Rising σε retail στην Ελλάδα το βρίσκεις με 10 ευρώ πλέον. Ναι, εδώ στο να πάει στο διάλογο να παίξει ο κόσμος κάτι στο Xbox One, ρε παιδί μου, να έχει λόγο. Να κάνει και τη συνδρομή του, εντάξει, εκτός, τι να πω τώρα. Και ναι, προηγουμένως το βρήκε ο άλλος μόνο για τη Sony, λέμε. Το βρήκες. Μιλήσαμε μισή ώρα για RTS. Το βρήκες για τη Sony, λέμε. Ποιος το είπε αυτό πάλι? Το είπε. Την έκανε τώρα την ανακάλυψη. Εν τω μεταξύ, η Sega, η ανακοίνωσή της τελικά, να πούμε για το Streets of Rage, είναι το βγάλε αυτά τα κλασικά. Τα 3D Classic Collection, αυτή είναι τελικά. Αυτό ποιο είναι? Το Brawler. Όχι, που θα βγάλει μόνο στο 3DS. Ναι. Εντάξει. Γιατί είχαν πετάξει ένα tweet ότι για τους φίλους που γουστάρουν κλασικούς τίτλους έχουμε νέο παιχνίδι. Τελικά αυτό είναι, αυτό ήταν. Δεν ξέρω, Μιχάλη θα παρακολουθεί πιο πολύ αυτά. Αυτές τις συλλογές τις έχει βγάλει πολλές φορές αυτά ως τι, ως remaster είναι, τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Γιατί για 26 τέτοιες συλλογές η Sega έχει βγάλει πολλές.
Α, τρόλ ήταν, ε. Α, οκ, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια παιχνίδια. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε, παιδιά. Έχει να πεις ήρες, θέλεις να πεις. Όχι, μωρέ, εντάξει, τώρα θέλουμε να έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε λιγάκι. Ναι, αλλά για ποιες ήθελες να πεις ερώτηση, αλλά για ποιες. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε για τον Black Mirror. Οπωσδήποτε. Εντάξει, θα προλάβω να δω και εγώ τότε. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Παιδιά, παρακολουθήστε αυτή τη σειρά. Ψάξτε να τη βρείτε. Κλωμάρι, την ήξερες? Δεν τα μπερδεύω. Είναι με τους κλόνους. Ναι, ναι, τα κλόνους. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι αυτοτελή επεισόδια. Α, άλλο. Αυτό, ψάχνω βρετανική λίγο, σειρά είναι. Βρετανική σειρά. Εγώ με, το, με ποιο το πέρασα, με τον Black. Black Mirror, δύο λέξεις είναι. Black Mirror είναι βρετανική σειρά με λίγα επεισόδια κάθε σεζόν. Έλα, κατάλαβα ποια είναι. Τώρα κατάλαβα ποια σειρά είναι. Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχω δει, όχι. Η θεματολογία της ήταν τέτοια που έχουμε συζητήσει πολλές φορές εμείς εδώ σε Webcast. Αυτό που το είδες στο Netflix. Στο Netflix, στο Netflix, ναι, ναι, την έχει. Ναι. No. Τα θερμά συγχαρητήρια στη Δάφνη που βλέπει Parks and Recreation. Να, ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω το φίλο μου που μου στείλε μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα, τον Voodoo. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτός ο φίλος ο Voodoo που είναι από εξωτερικό, από Αυστραλία, που μας είχε πει ότι τα ακούει. Δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος. Voodoo. Voodoo, ναι. Κατά το Voodoo, Voodoo. Αυτό. Ναι. Ο οποίος με ενημέρωσε για νέα ταινία DC, Batman Bad Blood, από τις σκληρές animation ταινίες με βία κτλ. Που είναι κάτι σαν sequel του Son of Batman. Όχι, πριν 15 μέρες πρέπει να βγει και αυτό. Ναι, καινούριο, ολοκέντρο. Πάρα πολύ καλό σκίτσο, πάρα πολύ καλό animation, πάρα πολύ ωραία ταινία. Τα παιδάκια που παρακολουθούν DC να τη δούνε. Ποια, πώς την είπες? Batman, τα... Bad Blood. Bad, bad, κακό, Bad Blood. Ναι, το είδα. Όχι, το είδα, το είδα που βγήκε, ναι. Θα σου πω μετά. Ολοκέντρο, ναι, ναι, ακριβώς από εκεί. Τι άλλο είδα μερικά επεισόδια. Καλά, το Netflix θα μας κάνει να συζητάμε για, πολύ, για πολλά πράγματα στην πορεία. Θα το, καλά, καλά το Netflix, αν δεν το πάρω, το ξανά, τέλος πάντων. Ναι, το Torrent Leech, τέλος πάντων, ό,τι είναι. Απλά λέω το Netflix με την ευκολία. Με την ευκολία, εντάξει. Ναι, το ότι δεν χρειάζεται να κατεβάσω το σκληρό μου και λοιπά να περιμένω. Mm. Το παίζει εκείνη την ώρα, δεν σ' αρέσει, το κλείνεις. Για παράδειγμα, είδα ένα επεισόδιο και δεν άντεξα να δω ολόκληρο από μια σειρά του Netflix που λέγεται Shadow Hunters, το λέω σωστά, με μια κοκκινομάλα. Που κυνηγάνε δαίμονες και έτσι. Δεν άντεξα. Αν δεις τον Buffy, τα έχεις δει όλα, ρε φίλε. Δηλαδή... Δεν άντεξα να δω ένα επεισόδιο. Δεν μου άρεσε καθόλου, ναι, μα καθόλου αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, στο Gotham που έχετε φαγωθεί τόσο καιρό και λέτε διάφοροι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Gotham. Είναι, ναι, γιατί είναι αστυνομική σειρά με απλά χαρακτήρες που είναι της DC. Δεν είναι super hero, δεν είναι. Ναι. Τουλάχιστον τα τρία επεισόδια που είδα, έτσι. Τρία, τέσσερα, πόσα είδα. Έχει, μπαίνουν και. Μπαίνουν, ναι. Super hero όμως, super hero. Τι, την Catwoman δεν την κατάλαβες? Όχι, βρε, την Catwoman τη δείχνεις. Ρε φιλαράκι. Την Poison Ivy, την Poison Ivy δεν την είδες, ποια είναι? Ένα λεπτό, ρε φιλαράκι. Ένα λεπτό, ρε φιλαράκι. Είναι άλλο πράγμα που σου δείχνει στο πρώτο δευτερόλεπτο την Catwoman, κοπελίτσα. Δεν είναι super heroes αυτή όμως. Και η Poison Ivy που είναι η κόρη του τέτοιου, του τέτοιου του τύπου που τον κάνουν εκεί στο διαμέρισμα. Τον τι είναι ρεαλιστικοποιημένο το σύμπαν δεν του. Είναι σου, μα αυτή δεν είναι super heroes. Η Poison Ivy δεν είναι ένα κοριτσάκι μικρό. Δεν είναι. Η Catwoman. Αυτό παίζουν, δηλαδή. Ναι. Είναι ρεαλιστικό, δεν έχει super heroes. Και από ό,τι λένε δεν θα εμφανιστεί και πουθενά και Batman εκεί πέρα, έτσι. Είναι ο Bruce Wayne μικρός εκεί, 10 χρονών, 12 πόσο είναι. Και είναι αστυνομική σειρά, απλά σκοτεινή βαριά, που είναι εμπνευσμένη από την DC, δεν έχει super heroes μέσα. Εντάξει, αυτό εννοούσα, έχει... Νίκο. Έχει, τι... έχει όμως ήρωες αρκετούς από τον Batman Universe, παιδί μου, και από την Γουίνος. Είναι... Ναι, 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 ναι. Αλλά ως παρανοϊκούς τους έχει, ως εγκληματίες, αλλά όχι αυτό, ως... Αυτό εννοούσα, ρε παιδί μου, ναι. Δεν είναι super villains. Τουλάχιστον όσο έχω δει, δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω στα άλλα επεισόδια, παιδιά. Επαναλαμβάνω, 3-4 έχω δει. Εν τω μεταξύ, το Justified στην Ελλάδα το βλέπει άλλος εκτός από μένα. Το έχει δει κανείς άνθρωπος. Το ξέρω, εγώ δεν το έχω δει όμως. Κακός να το δείτε, ρε. Εσύ που έβλεπες Deadwood, δεν είδες μετά τι άλλο έκανε όλοι, φανταστείτε να πας να το δεις. Έπρεπε. Που παίζει και τον ίδιο χαρακτήρα. Παίζει τον ίδιο χαρακτήρα. Εντάξει.
Παιδιά, όταν λέμε, επειδή γράφουν τα παιδιά, όχι και ρεαλιστικό κτλ. Ρεαλιστικοποιημένο είπα εγώ, δεν είπα. Όχι, επειδή είπα εγώ, μάλλον νομίζω ότι είναι και καλά. Προς το, ναι, σωστά το είπε. Πάντα έτσι, για τα δεδομένα του ότι μιλάμε για μια σειρά που είναι DC Comics, έτσι. Δεν έχει, όσο έχουμε δει, δεν είναι σαν το Flash, ας πούμε. Που το Flash είναι ξεκάθαρα μια ταινία που φεύγει από το Arrow και τα λοιπά και τον Gotham. Είναι super heroes, super villains και λοιπά. Το πάνε σαν το comic. Mm. Έτσι. Είναι κάτι άλλο. Είναι πιο προσγειωμένο στην πραγματικότητα. Μια διευκρίνηση, επειδή το γράφει ο Μακρένας, λίγο απλά να σου πω ότι το Justified μπερδεύει στην αρχή ότι θα έχει ένα χαλαρό background από πίσω και θα έχει αυτοτελή επεισόδια. Και πραγματικά σε σημεία μπερδεύεσαι. Δηλαδή υπάρχουν επεισόδια που έχουν μια αυτοτελή ιστορία, ρε παιδί μου. Μια υπόθεση αστυνομική. Okay. Αλλά αυτό αλλάζει πολύ γρήγορα. Δηλαδή η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σεζόν είναι πρώτο με 13ο επεισόδιο ένα πράγμα. Μία ιστορία, ένα πράγμα που εξελίσσεται, ένα side story. Λοιπόν, σύντομα ότι κάποια side stories κρατάνε μέχρι την έκτη περίοδο. Δεν τελειώνει και ποτέ δηλαδή. Οκ, okay, αυτά, απλώς αυτό, ναι. Ναι. Επίσης, όχι σειρά, αλλά stand-up comedy. Τώρα βέβαια είμαι πολύ παρθένος, επιτρέψτε μου την έκφραση σε αυτό το πράγμα. Δεν έχω παρακολουθήσει. Ποιο? Στο stand-up comedy, το αμερικάνικο, το βρετανικό, της Αυστραλίας, του Καναδά, γιατί τέτοια ανακάλυψα τώρα μέσω του Netflix. Ήρθα λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτόν τον απίθανο τον Ινδοκαναδό που λέγεται Russell Peters. Εντάξει, άμα θέλετε να περάσετε ας πούμε 45-50 λεπτάκια με πολύ γέλιο, είναι κάφρος αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος και με έξυπνο χιούμορ. Βέβαια έχει εντάξει αυτά τα κλασικά τα στερεότυπα που σατιρίζει, αλλά γενικά το Netflix έχει πάρα πολύ, έχει δώσει έμφαση στο stand-up comedy. Όλα τα τέτοια, όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Α, ναι, δεν το έχεις. Όλες. Και έχει πολύ ωραία πράγματα, έτσι, να, για χαλάρα να γελάσετε. Russell Peters λέγεται αυτός. Αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει και παλιούς, έχει και νεότερους γενικά. Δηλαδή έχει υλικό λίγο-λίγο να ανακαλύπτεις. Εγώ κοιτούσα έτσι κάποια πράγματα από Comedy Central γενικά. Είδα 4-5 διαφορετικά κονσεπτάκια που τρέχουν, ρε παιδί μου. Τι να... Μπα. Σαν κακογραμμένα σκετσάκια. Θέλει ψάξιμο, Σάβα. Γιατί θέλει και εγώ είδα ναι, μερικούς. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ. Δηλαδή, είδα αυτήν, ρε παιδί μου, την Amy Schumer που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή από γυναίκες είναι πιο επιτυχημένη στο χώρο στην Αμερική και τρελό following κτλ. Το μόνο που κάνει είναι να κάνει αστεία για το τέτοιο της. Δηλαδή, ειλικρινά έτσι. Α, είναι και καλά ναι, sexual και, έτσι και, το... Ναι, ναι. Και φας και offensive σε σημεία, ρε παιδί μου. Και μάλλον εκεί επενδύουν. Ναι. Είναι εντάξει, είναι που θα πέσεις. Και εγώ ναι, για, ναι, ναι, για αυτόν που είπα, είδα άλλους 2-3 ας πούμε που δεν είναι άξια αναφοράς. Δηλαδή είναι αυτός ο Ινδός που κάνει, όχι standard comedy, αλλά περισσότερο κάνει, ρε παιδί μου, λίγο alternative κομμωδία, ο Asir Anziz. Α, τον είδα και αυτόν, εσένα πολύ καλό. Έχει κάνει 2-3 τώρα, Master of None και τα λοιπά, ο οποίος είναι ταλέντο. Ναι, αυτόν τον είδα στο Madison Square Garden που κάνει ένα live, επίσης ναι, στο Netflix. Ήταν πάρα πολύ καλός αυτός, ναι. Ναι. Αυτός ήταν στο Parks, δεν είπες. Στο Parks and Recreation, ναι, και έχει και φοβερό χαρακτήρα τον Tom Haverford. Κλασικό North Carolina όνομα για τον Ινδό, Tom Haverford. Επαναλαμβάνω, τελειώσανε τα επεισόδια που είχε στο Netflix δυστυχώς. Η τρίτη σεζόν δεν παίζεται ακόμα στο ελληνικό. Το Brooklyn Nine-Nine. Τι να σας πω, παιδιά. Τρίτη σεζόν πάει αυτό. Τώρα ολοκληρώνεται η τρίτη. Από ό,τι κατάλαβα, στο Netflix θα ανεβαίνουν αφού έχουν παιχτεί ολόκληρη σεζόν στο ελληνικό Netflix, μάλλον. Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Αμερική και Καναδά, ας πούμε, και Αγγλία. Το Netflix που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα έχει τις δύο σεζόν. Okay, ναι. Είδα 45 επεισόδια, απόλαυση. Νεράκι φύγανε. Είναι μικρά βέβαια, 20 τα επεισόδια. 20-25 λεπτά. Ναι. Αλλά ήταν απόλαυση το Brooklyn Nine-Nine. Άμα δείτε 2-3 και δεν σας αρέσουν, μην βιαστείτε. Όπως συμβαίνει ακριβώς και με το Parks and Recreation, όπως συμβαίνει ακριβώς με το The Office. Ναι. Φαίνεται
Η φόρμουλα της, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, η σκηνοθέτας έτσι, ναι, που, ναι, οι δημιουργοί που λειτουργούν λίγο έτσι, ναι. Και ποιοι είναι οι super villains στον Gotham και το σκέφτομαι ώρα τώρα. Έχεις χάσει 10 λεπτά από τη συζήτηση, αλλά δεν πειράζει, πάμε πάλι. Προσέχω, δηλαδή πιάνω μία, κανένας δεν είναι super ήρωας με την κλασική έννοια. Η Poison Ivy στο σύμπαν της DC είναι supernatural, γιατί ελέγχει τα φυτά και τα λοιπά. Δεν είναι... αυτή δεν εμφανίζεται στη σειρά. Ναι, ναι, δείχνει μια κοπελίτσα κοκκινομάλα που τη λένε Ivy. Δεν έχουμε δει αν κάνει τίποτα υπερφυσικό. Είναι τρελή, ξέρω εγώ, ή πολύ πλούσιοι, ή κάτι έχουν πάθει, καλή φάτσα. Γενικά, στο σύμπαν του Batman, η αντίπαλή του δεν είναι ο κλασικός ο σούπερ κακός που πετάει και πετάει. Επειδή μου είπατε για σούπερ βίλαν, δεν έχει, επειδή μου γνωστή δεν είναι. Ναι, ο Batman γενικά δεν είναι, μα δεν είναι πρώτα απ' όλα super hero ο Batman. Είναι ένας λεφτάς, ναι, ο οποίος είναι vigilante, έτσι. Α, και ο Ρατζαγκούλ. Ο Ρατζαγκούλ ίσως. Όχι. Ο τέτοιος είναι, επίσης δεν είναι super human. Τέλος πάντων, ναι. Έχουν άλλη προσέγγιση στον Batman. Δεν είναι αυτό το πράγμα το super hero που πετάω και πετάω laser από τα μάτια. Ωραία. Σας εκτροχίασα για τα καλά, συνεχίστε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, μωρέ, εντάξει. Τι άλλο, για ποιο λέτε τρίτο κύκλο που σας χάλασε και έκανε ο Άργοναθ, γιατί μιλάτε? Για το Άρο λέτε. Για το Άρο. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ είδα τις τρεις σεζόν. Νομίζω ότι έκανε πολλά πράγματα για την κατηγορία αυτή το Άρο. Για όσους παρακολουθούν ας πούμε super hero, που δεν απαραίτητα super hero. Τέλος πάντων, comic based χαρακτήρες. Αυτό είναι το πιο σωστό. Χαρακτήρες που βασίζονται σε comics. Έχει κάνει πολλά. Έχει ξεκινήσει ένα καινούριο κύμα. Δηλαδή, χωρίς το Arrow δεν θα υπήρχε Daredevil, το οποίο είναι αλλού, παιδιά. Και δεν έχει καμία σχέση. Σάββα, το λέω για σένα που έτσι δεν σου αρέσουν αυτά. Marvel, έχω 182 πράγματα στη watchlist. Άσε, δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν λέει τίποτα αυτό. Άστο. 1182 μπορεί να υπάρχουν, όχι 182. Και παιδιά, το Nick να δείτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν 182 ή 1182 ή 2182 καλύτερα από αυτό, ότι δεν πρέπει να μπει και αυτό σε μια λίστα μαζί με πολλά άλλα. Δεν έχω όμως τέτοια λίστα εγώ στο συγκεκριμένο τομέα. Τρία πράγματα έχω δει στη ζωή μου από όλο αυτό το πράγμα που είναι τα Batman, επειδή ήταν άλλες ταινίες. Τίποτα άλλο δεν έχω δει ποτέ μου. Ναι, άμα δεις και αν μετράει το Spawn, το οποίο φύγαμε στη μέση ίσως στο σινεμά. Με αυτή τη λογική του Batman του Νόλαν είναι φτιαγμένο το Daredevil και ίσως ακόμα πιο βαρύ και πιο σκοτεινό, θα έλεγα. Οκ, εντάξει. Το Daredevil, όπως λέει ο Μιχάλης εδώ, που μοιάζει με αστυνομική σειρά περισσότερο, όπως και τον Gotham, ας πούμε. Έτσι, είναι πιο πολύ αστυνομικά παρά φεύγουν από το φάσμα των comics, των super hero. Το λέω πολύ συγκεκριμένα, το παραλαμβάνω, γιατί ο κόσμος, επειδή τα βλέπει ότι είναι DC και Marvel, τα παίρνει λίγο διαφορετικά. Δεν είναι έτσι. Δεν είσαι το Supergirl ή το Flash, ας πούμε. Αν δεν σ' αρέσουν αυτά, μη δεις Flash. Ξέχνα το. Spawn, έτσι. Mid-90s τώρα πρέπει να μιλήσω. Καλά, εντάξει τώρα, ναι. Το Dark Saga. Είχα δανειστεί τα κόμικα από το γείτονα που τα είχε αγορασμένα. Είχα και τη φέτα μου τη μερέντα. Τι παράδεισο ήταν αυτό τότε. Ναι, ρε φίλε. Ice Dirt, κόμικ και φετούλες γεμάτες μερέντα και στην Spawn φράουλα. Δηλαδή. Ναι. Τι όνειρο ήταν αυτό, μου έρχεται η εικόνα τώρα σαν. Ναι. Τα κόμικ τα είχε βγάλει. Πώς την λέγαμε την εταιρεία. Τι ήταν, Dark Horse ήταν. Image ήταν αυτά, Image ήταν. Αλλά Ελλάδα, πώς την λέγαμε. Όχι, Seven Days είναι τα κρουασάν. Τα κρουασάν. Πώς τη λέγαμε, ρε φίλε. Modern Times, ρε. Modern Times. Α, ήταν αυτή που έκλεισε μαζί με το Alter. Όλη αυτή ναι, η μαζάρια. Έτσι δεν ήταν. Ναι. Όμιλος δεν ήταν αυτός. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αυτή είχε βγάλει και Sandman, είχε βγάλει πολύ πράγμα. Είχαν μπει πολύ επιθετικά στο. Αλλά είχαν κάτι τιμές απίστευτες και αυτοί. Πω, Παναγία μου και Χριστέ μου. Είχαν φέρει ένα Sandman. Σοβαρά, είχαν φέρει Neil Gaiman και έκανε 1300-1400. Τα πανάκριβα. Και έλεγε, ρε φίλε, τι είναι, 60 σελίδες είναι, 50 σελίδες. Τα έχω όλα πάνω αυτά. Αλλά μιλάμε, έφευγε το βδομαδιάτικο, έτσι, για να πάρεις δύο κόμικ. Δεν ξέρω, ναι, τι να πω τώρα. Και Σλέιν είχε βγάλει, αν θυμάστε. Σλέιν. Αν διαβάζετε αγόρι, θα ξέρετε τι είναι το Σλέιν. Αλλά για να διαβάζετε αγόρι πρέπει να είστε άντα και πάνω, οπότε. Να. Και το
Το Slane το θυμάσαι, Γιώργο, εσύ. Πολλά λεφτά. Δεν το θυμάμαι το Slane, όχι. Το Slane δεν το θυμάσαι. Όχι. 2000 AD σειρά γενικώ από αυτές 2000 που AD θυμάμαι στο αγόρι ότι είχε Dread. Τώρα το Slane. Ναι, το ναι, και Slane, και Slane. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Slane. Ένα βάρβαρο πράγμα με κυμέρια, με κάτι σαν πολύ άγριο Conan, ρε παιδί μου, αλλά πολύ, πολύ, πολύ brutal γενικώ. Και κάθε φορά διαφορετικό σχέδιο, γιατί διάφοροι κάνανε το concept. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι σε σειρά ή anime ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, όπως λέει. Δεν νομίζω, βέβαια. Λίγο δύσκολο. Πολύ βία, ναι, πολύ βία. Ναι. Slater, ε. Slain. Slain. Όχι D. Ναι, ναι, κατάλαβα, το βρήκα. Slain, ναι, αγόρι. Yeah. 2000 AD. Σειρά, κλασική σειρά αυτή τώρα, από 70 τόσο και μετά, ας πούμε. Ναι. Slain. Modern Times. Αυτό που λες τώρα ανώρα, τα DC vs Marvel, ήρθε ο αδερφός μου στο σπίτι της προάλλες και βρήκε ένα τεύχος από τα, πόσα ήτανε, 5 ή 6 ήταν αυτή η σειρά, από το μοναστηράκι, σε άριστη κατάσταση. Έκδοση τότε, τόσο το 96, 97, 95. Ήταν οι ίδιοι που είχαν βγάλει και τις εγκυκλοπαίδειες. Οι εγκυκλοπαίδειες που είχαν βγει. Όχι, Ανούμπις, Ανούμπις είναι εγκυκλοπαίδειες. Ανούμπις ήταν. Δηλαδή, ναι, είναι Ανούμπις οι εγκυκλοπαίδειες. Άλλο, πάρε ένα βιβλίο και την υπόλοιπη εβδομάδα τρώει μακαρόνια με αλάτι, έτσι. Ναι, ρε, μαλάκα, σοβαρά μιλάς. Ήταν ακριβά, ναι, ήταν ακριβά. Ρε παιδιά, δεν ήταν ακριβά, ήταν τρελά ακριβά, δεν ήταν ακριβά. Δηλαδή, συγγνώμη, έβγαινε το καινούργιο, ας πούμε, του, ξέρω εγώ, από, του Μπιλάλ, ας πούμε, από Mammoth Comics και κάνει 20 ευρώ και έβγαινε και τώρα και από το Ανούμπις το 20σέλιδο που ήταν τέτοιο και έκανε 23, δηλαδή πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Εγώ δεν μπορούσα να το χωνέψω ποτέ αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο. Ήταν παχές αγελάδο. Εγώ έχω τέτοια που λες από Ανούμπις δεν έχω αγοράσει. Εγώ τα τελευταία κόμιξ σταμάτησα τέλη δεκαετίας 80, αρχής δεκαετίας 90 και τα βρήκα όταν έγινε μια μετακόμιση η μάνα μου πριν από κάνα χρόνο, 1,5, και τα έχω κρατήσει. Είναι κάτι, δεν θυμάμαι ποια εκδοτική, που ήταν πορτοκαλί οι σελίδες μέσα. Μικρό μέγεθος, πορτοκαλί, τα θυμάστε. Πορτοκαλί, ναι. Πορτοκαλί, ναι. Τα Spider-Man και τα Black. Πορτοκαλί, και τα, ναι, ναι, ναι. Σελίδες πορτοκαλί. Τα έχω φυλάξει τώρα. Περτικαλί τα πλαίσια, ναι. Ναι. Και το ασπρόμαυρο που ήταν μαύρο πορτοκαλί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, τα θυμάμαι. Ναι. Δεν ήταν, πώς το λέγαμε αυτό με το στρατό σε επίθεση και αυτά. Δου. Από δραγούμις, δραγούμις. Ναι, δραγούμις. Ναι. Ποπάι και τα λοιπά. Και μετά λέει, αν ρωτήσει γιατί δεν ξέρεις Jessica Jones, μου λέει ο Shadow Watcher. Αυτή που υπάρχει και η σειρά που βλέπω τώρα στο Netflix, όχι, δεν την έχω δει. Ωραίο του πανάκι, ξέρω εγώ, από το IMDb. Από το IMDb. Τι είναι αυτό, ξέρω. Είναι καινούργια χαρακτήρα της Marvel. Τι ακριβώς είναι αυτό. Τη σειρά δεν την έχω δει, όταν λέω βλέπω εννοώ έχω δει το thumb στο Netflix. Τι ακριβώς είναι αυτό. Καλά, θα μας πει ο Μιχάλης, άστο. Camelot 3000, με συγκινήθηκα τώρα αρκετά για την υπόλοιπη εβδομάδα. Αμίγκα 500. Για αυτό που σου είπα προηγουμένως, γράψε και το όνομά σου και το ξεχνάω συνέχεια να μιλάμε Amiga 500. Τα έχω εδώ δίπλα μου αυτά. Στο επόμενο βίντεο που θα κάνω θα τα εμφανίσω για να τα δεις. Σας κάνω ένα βίντεο με τα κόμικ μου. Αμέ. Ε. Mm-hmm. 3.500 κομμάτια έχω, όχι μαλακίες τώρα. Τα και χωρίς DC Marvel μέσα, έτσι. Χωρίς DC Marvel. Μάλιστα. Α, αρχές 2000 εμφανίστηκε λέει στα κόμικ η Jessica Jones. Οπότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να την ξέρω. Καμία όμως. Πω πω και τώρα κατεβάζουμε ψηφιακά τα κόμικ. Πω παραδείστε. Πώς θέλεις να τα βρεις. Ναι, τι, δεν έχω περιουσίες για δώσιμο παιδιά, δυστυχώς. Δυστυχώς. Παιδιά, εγώ έχω... Από ελληνικά έχω Βαβέλ, Παραπέντε, που πήγαινε και ζητούσα παραπέντε και μου έλεγαν τη σχέση με τον Καπουτζίδη. Ναι, αυτό έλεγα. Θάνο, μην το χάσει το Confidential, δες το. Αν δεν το έχεις δει, πάρα το play τώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή και δες το. Και αν με ακούει ο φίλος μου ο Μάνος, αν είναι, ή αν μας ακούσει κονσέρβα, είχαμε μια συζήτηση προχθές στο Skype, λοιπόν, και έψαχνε κάτι από Dragon Age, από κάτι spin-off που έχουν βγει πάρα πολλά σε κόμικ και τα Mass Effect και όλα αυτά.
Του έδωσα ένα λιγκάκι, θα σας πω μετά από πού. Κάπου δύσκολα τα έψαχνε αυτός. Μετά όταν του έδωσα το link και μετά πέρασε το Σαββατοκύριακο του τσεκάροντας εκεί πέρα, από ό,τι κατάλαβα. Από ένα συγκεκριμένο διάολο που κυκλοφορεί και που δεν ξέρω πόσα άτομα μαζί είναι, τι ομάδα είναι και τι κάνουνε. Αλλά θα σας πω μετά, παιδιά. Θα σας πω μετά. Εκείνο δεν τον προλαβαίνεις. Θέλεις 4 δίσκους σκληρούς. Θέλεις 4 τριάριδες, κανένα 12 τεραμπάιτ να δουλεύουν. Αυτό... Σε αν το πετύχεις αυτό το πράγμα, σου το δώσω Γιώργο, θα σου πω μετά, θα λαλήσεις. Είναι, θα σου πω μετά του τέτοιου, του Γιάννη. Ναι, θα λαλήσεις. Για, ξέρει κανένας αυτό που έγραψε ο Βάγκος, γιατί δεν έχω προλάβει να κάτσω να το δω αυτό, θέλω να το δω όμως, που κάνει τρομερή εντύπωση γιατί διάβασα λίγο την περιγραφή στο Netflix. Το Knights of Sidonia, τι είναι ακριβώς είναι, το κατάλαβα ότι είναι γιαπωνέζικο. Weird ass Japanese sci-fi. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο ακριβώς όμως αυτό. Γιατί διάβασα λίγο το concept και έγραφε ότι είναι έτσι, μου πάνε και ενδιαφέρον. Όχι Berserk, έτσι, Knights of Sidonia, παιδιά, λέω. Δεν είναι πλοκάμια. Όχι, Θάνο, δεν είναι πλοκάμια. Αμέσως εσύ. Τράβα βάλει να δεις την Kim στο LA Confidential, εσύ, άντε, πήγαινε. Είναι παλιά ταινία, δεν του αρέσει. Τι παλιά. Όταν, έτσι, γεννήθηκε, όταν γεννήθηκε είναι. Το 96. Ναι, είναι παλιές, τελείωσε. Ναι, είναι παλιές, ναι, ναι. Πέρυσι την είδα πρώτη φορά, πριν κάνα εξάμηνο. Ωραία ταινία, είναι καλή ταινία. Εξαιρετική. Εγώ το είχα δει στο Φαργκάνι αυτό, όταν είχε βγει. 96 είναι. Τότε που γεννήθηκε, δεν θα είναι. Και μου θύμισε πολύ και το. Εγώ λέει το 96. Ξέρει τι έκανα πρώτη φορά, Πήγα στο Ροξίτι εννοούσα. Α, το 96 γεννήθηκε ο Θάνος, το 97 είναι η ταινία. Εντάξει. 97, ναι, Φαργκάνι. 650 ευρώ εισιτήριο. 650 δραχμές εισιτήριο. Μην ήταν 550. Ρε, πάμε για 3 ώρες πλάκα-πλάκα, έτσι. Πάμε για να μην χτυπήσεις μαύρο για τη δουλειά. Ναι, έχουμε και δουλειές αύριο. Πάμε για δουλειά. Φάει. Λοιπόν, καλά, την άλλη εβδομάδα. Γιατί με τους ρυθμούς που κυλάει το gaming, όχι ότι δεν υπάρχει έτσι μια σχετική επικαιρότητα, εντάξει, οκ, okay, αλλά δεν είναι στα φόρτε του. Οπότε θα πούμε περισσότερα για σειρές και τέτοια την άλλη εβδομάδα. Να έχουμε δει και περισσότερα, να έχουμε πολύ υλικό να συζητήσουμε. Ναι. Το Rockset που ρωτάει ο Γκόλυθος δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Έχει πεθάνει και ο ιδιοκτήτης, έτσι. Εννοείς. Αυτός που είχε τα... που το ξεκίνησε, ρε παιδί. Ο Lord. Έτσι είχα ακούσει. Πλωμάρι, πέθανε ο Lord. Το θέλει γκουγκλάρι, μα. Πάρει το γκουγκλάρι, να πούμε. Να κάνω. Αν το ξέρεις, ρε παιδί μου. GeForce. Ο Αμίκα γράφει για GeForce, να διαβάζαμε GeForce, λέει. Και διαβάζαμε και βλέπαμε. Ομάδα G. Πώς τους λέγανε, ο Μάρκ και ο... Πώς τους λέγανε. Πώς το λέγανε, Μπαλτά δεν τον λέγαμε, ρε Νίκο. Ο Μπαλτάς. Ο Μπαλτάς, ε. Ο Lord, ο The Lord του Metal Hammer, ρε παιδιά. Πέθανε. Το βγάλαμε. Δεν ξέρω. Βλέπουμε κάτι. Ναι, The Lord, RIP. Και είναι και χρόνια. Ναι, έχει καιρό. Έχει καιρό. Α, έχει καιρό που πέθανε ο. Ναι, σόπα, ναι. Ρε, φίλε. Το ξέρα. Εντάξει, εμπόριο έκανε ο τύπος, αλλά διαβάζαμε φανατικά κάποτε, να πούμε. Τροχαίο. Σόπα, ρε. Πω. Δεν είχα μάθει τίποτα. Ούτε κι εγώ το είχα. Μπράβο ρε Λέγκολας, καλά έκανες. Όπου και να πας ACDs καλά είναι. Και στην Μπουργκίνα Φάσο να πας σε ACDs καλά θα είναι. Στην Μπουργκίνα Φάσο, ναι. Παντού ACDs. Μπράβο, καλά έκανες. Εγώ το έκανα το χρέος μου σαν άνθρωπος, τους είδα μία φορά. Δεν καίγομαι να τους ξαναδώ. Γιατί θέλω να το θυμάμαι έτσι όπως τους είδα, οπότε. Ναι, νομίζω ότι, εντάξει. Αν ικανοποιηθεί μια φορά από αυτά τα συγκροτήματα, είναι αρκετά. Ναι, ναι, ρε παιδί. Να τους δεις έτσι όπως τους φαντάζεσαι. Αυτό, εντάξει. Λοιπόν, άντε, πάμε να κλείσουμε γιατί δουλεύουν τα παιδιά. Άντε, πάμε να δούμε λίγο Justified, ναι, ναι. Και κοιμηθούμε. Mm. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέα όλα τα παλικάρια και τα κορίτσια που είναι μέσα. Εντός εβδομάδας θα τα πούμε περισσότερα. Και μισό λεπτό να βάλω τα κομμάτια. Α, εδώ είμαστε. Πρόβατα κομμάτια.
Άντε, παιδιά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.